Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12, μπουγάτσα με hangover. Για λίγες εμφανίσεις ακόμη. Έτσι. Συλλεκτικές. Για λίγες εμφανίσεις ακόμη στην πόλη σας, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, γιατί Σεπτέμβριος έρχεται, ανακατατάξεις γίνονται, νέο ναι. πρόγραμμα βγαίνει. Βέβαια. Μόνο εδώ, πρώτοι εδώ θα τα ακούσετε. Ανυπομονώ. Το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4, αλλά εμείς έτσι για λίγα Σαββατοκύριακα ακόμη, συλλεκτικά θα είναι. Συλλεκτικά ένα και ένα. Να μένετε στην παρέα μας, γιατί πήγαμε μαζί έναν ολόκληρο χειμώνα, κλείσαμε ένα χρόνο. Καταφέραμε και λίγα. Τι εννοείς? Αν τα βάλεις κάτω. Τι εννοείς? Δηλαδή, ξεπαστρέψαμε κόσμο. Ξεπαστρέψαμε κόσμο, φέραμε τίτλους. Έχεις δίκιο. Πέρυσι, λίγο μετά που ξεκινήσαμε, άρχισαν να έρχονται τα διπλά. Έχεις δίκιο. Με το που άρχισε να ρολάρει η κατάσταση στα τραγούδια, νομίζω. Ναι. Μόλις βρήκαμε δηλαδή τη σειρά μας, τα πατήματα. Θα σε ενημερώσω για τα χθεσινά γούρια με την μπήκε η Super League. Αμόρε Καποέιρα, Τζούσι Φερέρι. Θα το λατρέψει. Την αγαπώ. Και θα λατρέψει και το τραγούδι. Την θα το βάλουμε στο επόμενο ημίωρο. Την αγαπώ αυτή. Ναι. Πολύ μπιτάτο και μπορεί να το παίζει όλο το χρόνο. Ωραίες. Για γούρι. Ωραία. Και καλά, αρχίζει το ματ. Εννοείται. Αυτά οι παραδόσεις δεν σκέφτονται. Ότι και εγώ το έβαλα από το σπίτι μου. Α, είδες. Δηλαδή ήμουνα σε φιλικό σπίτι. Ναι. Και έχασα τον υπολογιστή δουλειά και λέω να βάλουμε να αρχίζει το ματ. Και με κοιτούσαν περίεργα. Ναι. Εγώ μόνη μου ξέρεις τι άκουγα. Ε? Ξέρεις τι έβαλα να ακούσω μόνη μου. Έτσι με το φόβο μήπως γίνει καμιά γκέλα. Τι? Blondie. Το έβαλα στα ακουστικά. Ναι. Ναι, ναι. Λέω, εντάξει, δεν θα το παίζουμε φέτος. Να μην είναι το γούρι. Πρέπει να αλλάξουμε... μηδενίσουμε τραγούδι. Ακριβώς. Αλλά μόνη μου ας τα ακούσω για καλό και για κακό. Για να είμαι σίγουρη ότι ό,τι μπορούσα να κάνω εγώ το έκανα. Και πώς βγάλατε τις ωραίες αγωνιστικές, όχι. Εμένα περιμένετε. Όχι, αλλά ξεκινήσαμε τη μισή Super League ανάλυση. Μάλιστα. Και πού καταλήξατε? Πού καταλήξαμε? Ότι η Τρίπολη ήταν όντως καλή ομάδα και το είπαμε και εδώ και ότι θα δυσκολευτεί. Δεν θα είναι εύκολο απόγευμα για τον Νομίζω ότι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η Τρίπολη είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, έτσι. Εντάξει, ξεκινήσαμε πάλι, να σου πω κάτι, δηλαδή ρε παιδιά. Αχ, έλα, γιατί θα συμφωνήσουμε, είμαι σίγουρη. Όχι, να σου πω κάτι. Μην κουράζετε με το θέμα της διαιτησίας από την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή, να σας πω, ωραία, θεωρείτε ότι δεν ήταν πέναλτι. Του Κότσιρα ήταν κόκκινη, του Ιγκλέσιας ήταν κόκκινη. Δηλαδή, γιατί πρέπει να παίζουμε την κολοκυθιά τώρα. Το βράδυ το είδα το μάτς στην Όβα. Ναι. Το είδα όλο. Ναι. Το έβαλε έτσι, 12 η ώρα νομίζω ξεκίνησε. Ναι. Αυτό του Άρντα δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ μέσα στο γήπεδο. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μετά το πέναλτι. Α, στο δεύτερο, του Ιγκλέσιας, του Ιγκλέσιας, στο δεύτερο, ναι. Και ο διαιτητής εκείνη την ώρα, ακριβώς πριν τον πατήσει, γυρνάει. Δεν βλέπει, όντως. Αλλά γι' αυτό φαντάζομαι υπάρχουν βοηθοί. Και στη φάση του πέναλτι δεν είναι σε καλό τέτοιο, ναι, σε καλή θέση ο διαιτητής και δεν μπορεί να δει. Και γενικά, γιατί να αρχίσουμε τώρα την... Να σου πω κάτι. Αν το έχω πει και δεν κουράζουμε να το λέω, καταλαβαίνεις όταν ένας διαιτητής έχει την πρόθεση να βοηθήσει. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Έτσι. Υπήρχαν χθες πάρα πολλές αφορμές, έδωσε ο Αστέρας Τρίπολης πάρα πολλές αφορμές για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, δεν το έκανε. Έτσι. Και ρε παιδιά, τι να κάνουμε, υπάρχει επαφή, υπάρχει. Θα μου πείτε κάθε επαφή δεν είναι πέναλτι. Συμφωνώ, κάθε επαφή δεν είναι πέναλτι. Το κερδίζει ο Πρίγιοβιτς. Το κερδίζει ο Πρίγιοβιτς, αλλά ενώ μαζεύει την μπάλα, απλώνει τα χέρια του. Δηλαδή αυτή η κίνησή του τον εκθέτει τον τερματοφύλακα. Και πιστεύω ότι το ξέρει και ο ίδιος. Τις γνώσεις του Σωτήρη Δασκαλάκη που είναι στην κονσόλα του ήχου. Έχει κερδίσει η ΑΕΚ τέτοιο πέναλτι, γιατί έβγαλα γλώσσα. Περίμενε, όχι, σε παιχνίδι ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω εσένα. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ. Ναι, Κρέσιτς, τερματοφύλακας. Μπράβο, το βρήκε ο Σωτήρης, ο μεγάλος Σωτήρης το βρήκε. Λοιπόν, μην το λέτε. Είπε Μαρκίνο. Ναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Λοιπόν, σε ποιο παιχνίδι αναφερόμαστε? FM κενό, τα μηνύματά σας στο 54-526. Τι σας θύμισε το χθεσινό έτσι πέναλτι, για το οποίο έχουν βγει και ορίονται στα κάγκελα οπαδοί διαφόρων ομάδων, ξεχνώντας βεβαίως
τέτοια πέναλτι, πέναλτι του παρελθόντος, τα οποία εμείς θυμόμαστε βεβαίως πάρα πολύ καλά. Και στην τελική, ας μπει ρε παιδιά και αυτό το VAR να τελειώνουμε. Έτσι. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Ας μπει και αυτό το VAR να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για το παιχνίδι. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για τις επίμαχες φάσεις που, εντάξει, εμένα με κουράζει λίγο, αλλά επειδή ξέρω ότι θέλετε να αναφερθείτε κι εσείς, να αναφερθούμε κι εμείς, εγώ δεν μπορώ, έχω με τη διαιτησία αγανακτήσει, δεν είδα καθόλου ΑΕΚ, δηλαδή, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έτσι κλείσα, ούτε εγώ την είδα. Καθόλου. Την είδα. Καλά έκανες. Καλά έκανες, αλλά δεν έχω εικόνα. Εντάξει, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσεις να βλέπεις και εικόνα τον άλλο, γιατί τέταρτη Λάρισα αγωνιστική. Κέρδισε, έτσι. Ή? Η Λάρισα. Κέρδισε. Ναι. 0-1 νομίζω. Ναι, θα τα πούμε. Δώσε τον καιρό. Δώσε τον καιρό. Έχει ήδη ζέστη έξω. 26 με 31 βαθμούς Κελσίου και ασθενής νότιοι άνεμοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μετά το μεσημέρι, ίδιες συνθήκες με καθαρό ουρανό και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου με μικρή εξασθένιση των ανέμων μέχρι 2 μποφόρ πάλι νοτιά. Φυσούσε χθες το γήπεδο, ήταν ωραία. Να σου πω κάτι. Είχε πολύ ωραίο βράδυ χθες. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε. 5-6 ώρα που πήγαμε στο γήπεδο, εντάξει, χωρίς ανάσα ήμασταν, γιατί βαρούσε ακόμη ο ήλιος και ήταν δύσκολες οι συνθήκες, ρε παιδί μου. Αλλά με το που ξεκίνησε το μάτς, έπεσε ο ήλιος, μετά ήσουν σε πολύ normal θερμοκρασία. Και εγώ κινήθηκα από τις... μετά από εδώ ανέβηκα τούμπα. Εκεί κινιόμουν, είχε πάρα πολύ ζέστη, εφόρητη. Μετά τις 5-6 άρχισε λίγο να δροσίζει, πιστεύω. Και μετά στο γήπεδο μέσα είχε ωραίο αεράκι. 5-6 ήταν ακόμη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πολύ ωραία. Μετά τις 6 και μετά, όταν άρχισε δηλαδή 7, όταν άρχισε να πέφτει ο ήλιος, ήταν ωραία. Και το βράδυ χθες ήταν ωραία. Ωραία ήταν. Γιατί κυκλοφόρησα και μπορούσες να κάτσεις έξω. Φυσούσε και στο κέντρο, έτσι αεράκι. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή ήμασταν προς παραλία μεριά, φυσούσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ. Ναι. Είχε και το φεγγάρι. Σήμερα έχει πανσέλινο. Δεν ήταν χθες. Όχι, άρα νομίζω. Θα είναι σήμερα, θα το ψάξω. Είναι η πανσέλινος Αυγούστου αυτή ή πέρασε η πανσέλινος Αυγούστου. Α, περίμενε. Σήμερα πρέπει να είναι που έχουν και σε διάφορα μνημεία συναυλίες. Θα δούμε τι πρόγραμμα έχει. Γιατί έχουν λόγω πανσέλινου σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα και event. Α, άρα σήμερα είναι μεγάλη αυτή η πανσέλινος που λένε του Αυγούστου. Στο πρώτο πόδι, για να απολαύσετε την πανσέλινο, η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν λες πάρα πολύ ζέστη, 26. Νορμάλ. Παραδοσιακά δίνει 2 βαθμούς κάτω από την Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι παραλία, έχουν πιο πολύ ζέστη αυτή. Στη Σιθωνία προβλέπεται ηλιοφάνεια, πάλι 26 με 29 βαθμούς. Νότιοι άνεμοι και εκεί. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, με αίθριο καιρό. Έχω και τρίτο πόδι έτοιμο, περίμενε. Μάλιστα. Από τότε που έχεις φάει. Μία φορά έγινε και από τότε το έχω έτοιμο. Κράξιμο. Έχω εδώ, ας πούμε, και για το στρατόνι μέχρι 28 βαθμούς και εκεί 2 μποφόρ με νότια. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί έλειπαν το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Ναι, άδειασε πάλι. Είναι από αυτά τα Σαββατοκύριακα που δεν σε κρατάει στην πόλη. Όσοι και αν γύρισαν μέσα στην εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο έφυγαν πάλι. Και νομίζω ότι μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου η αλήθεια είναι. Ελένη, έτσι όπως άρχισε να κάνει ζέστες. Θα τραβήξει μέχρι τέλη Σεπτέμβρη φέτος το καλοκαίρι. Θα κάνουμε μπάνια. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Είναι μια χαρά. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για απόδραση. Ένα μήνυμα ταξιδάκι. Ένα τριήμερο, κολλάς και ένα ρεπό. Το κάνεις τετραήμερο. Μια χαρά. Και δεν είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι. Και μετά πότε έχουμε ξανά διακοπή, θα δούμε. Ναι. Μετά τις 2. Μετά Οκτώβριο δεν είναι. Όχι, είναι 8-9 Σεπτεμβρίου. Ναι, και μετά Οκτώβριο νομίζω τέλη Οκτωβρίου είναι συνήθως, εκεί κοντά στην παρέλαση. Τέλη δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα τα δούμε στην πορεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τη διακοπή ξεκινάνε και πολύ ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, τέταρτη αγωνιστική. Τρίτη καταρχάς είναι το παιχνίδι με τον Όφη. Έτσι, γιατί πολύ πουλέ, ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραίο παιχνίδι, επιστροφή του Όφη στην Super League και μετά ξεκινάει ένα πρόγραμμα δύσκολο. Αν βάλεις ενδιάμεσα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα ευρωπαϊκά που θα έχει σίγουρα όπου και αν είναι, θα σφίξουμε. Θα είμαστε από γήπεδο σε γήπεδο όλη την ώρα. Γήπεδο τηλεόραση όταν είναι εκτός, για να προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, σήμερα τι παιχνίδια έχουμε πάλι εκεί. Συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Super League. Με αναμετρήσεις Ξάνθη Παναθηναϊκός στις 7 και 4 στην ΕΡΤ. Τελικά έγινε και εκεί ένας χαμός.
Πανόπουλος. Όπου υπάρχει Ξάνθη Πανόπουλος, εισιτήρια εντός έδρας. Δίνουμε, και δεν δίνουμε. Και διάθεση των φιλοξενούμενων να βρεθούν, ρε παιδί μου, στο γήπεδο. Στην αρχή είπε ότι δεν θα δώσει ούτε καν στους ξανθιώτες. Μόνο σε διαρκείας. Ναι. Γιατί δεν θέλει, λέει, να δημιουργήσει κλίμα έντασης. Νομίζω ότι περισσότερο δημιουργούν έτσι κλίμα έντασης. Όχι προσωπικά, δηλαδή, για τον κύριο Πανόπουλο. Να, ας πούμε τώρα, δεν γιατί να εκνευρίσει τον κόσμο. Δεν θα είχαμε ασχοληθεί με το Ξάνθη Παναθηναϊκός ή με τον κύριο Πανόπουλο. Απλά έγινε ό,τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Σχολιάμαστε μόνο με τον Άσο της Ξάνθης, αυτό θες να πεις. Έχεις ρίξει τον Παναθηναϊκό. Κάτσε να δούμε την Ξάνθη. Είναι και αυτή από τις παραδοσιακά δύσκολες ομάδες. Ναι. Και πώς τα καταφέρνει. Πέρυσι θυμίσου ποιος έχασε από την Ξάνθη. Τον Σέρβο που ήταν και στο Μουντιάλ, τον Ράσταβατς. Ναι. Η Ξάνθη, ναι. Ναι. Δεν το θυμάμαι, ναι. Σωτήρη Ξάνθη, Μιλός Ράσταβατς, δεν είναι προπονητής. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα το βρω αμέσως, ναι. Και έχει κρατήσει και κορμό. Γιατί διάβασα χθες, νομίζω. Έχει Ζίβκοβιτς. Καλά, τον κορμό τον έχει, ναι, αυτό το ξέρω. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τον προπονητή. Πρέπει να είναι ο Μίλος Ράσταβατς που ήταν και το καλοκαίρι και στο Μουντιάλ στην Εθνική Σερβία βοηθός. Ωραία. Πρώτο Παναθηναϊκό του Γιώργου Δόνη. Που αποτελείται κυρίως από παιδιά. Αυτό διάβαζα χθες. Μικρά ηλικιακά. Έχει 2-3 παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά μην φανταστούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το βάρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πέσει στον Κουρμπέλη, στον Κάτσε. Στον Κάτσε. Σε αυτά τα παιδιά. Που έχουν μια παραπάνω εμπειρία και μπορούν να σηκώσουν, λοιπόν, το βάρος σε σχέση με τα παιδιά. Ανοίγω εδώ το αφιέρωμα της ΠΑΕΠΑΚ που ήταν τέλειο. Εκπληκτικό. Τέλειο. Τα αναφέρει όλα. Και ωραία. Κατά γράμμα, ωραία, συμμαζεμένα. Λοιπόν, Ξάνθη, με την ίδια συνταγή. Ναι, μιλάμε για μια ομάδα που θέλει να μείνει ανταγωνιστική στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Έτσι έχει κρατήσει τον βασικό κορμό της, όπως λέει, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι. Και αυτό βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στη Ξάνθη. Μίλαν Ράσταβατς, βεβαίως. Η πρόσληψή του έφερε γκρίνια στις τάξεις των φιλάθλων. Τότε δεν τον πίστευαν όταν είχε έρθει στην αρχή. Είναι ο ίδιος από πέρσι, ναι. Ο Ράσταβατς, βέβαια. Ναι. Το καλοκαίρι πήγε στο Μουντιάλ. Στην Εθνική Σερβίας. Και τώρα συνεχίζει. Μάλιστα. Γνωρίζονται καλά, δηλαδή, με τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Ναι. Και ως μεγάλο αστέρι της Ξάνθης πλασάρεται ο Έρικ Γέντρισεκ. Και πέρυσι. Δεύτερος ξένος. Έχει βάλει μια γκολάρα ο Γέντρισεκ πέρυσι. Ναι. Και σε εμάς δεν έβαλε. Όχι, την γκολάρα του σε άλλο παιχνίδι την είχε πάντως βάλει. Και σε εμάς δεν είχε βάλει γκολ. 11 τέρματα. Πρώτο σκόρερ της Ξάνθης και ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος. Ήξερες εσύ ότι ο Καλτσάς ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ της Super League πέρυσι? Ο Καλτσάς, ναι. Ο Μανιάς, με συγχωρείς. Ο Μανιάς. Ναι, το ήξερα, πήγαινε, ναι, πάρα πολύ καλά. Ο Μανιάς 12 γκολ είχε πέρυσι. Θα σας δώσω παρασκήνιο με Μανιά. Το διάβασα, γιατί δεν ήξερα τι έγινε και καθυστέρησα να φτάσω σπίτι ή έμεινα και από μπαταρία μέχρι να δω τι έγινε. Εγώ θα δώσω αυτό που είδαν, εγώ θα δώσω αυτό που είδαν, το άρθρο σας. Που είδαν τα μάτια μου. Έτσι, πριν έρθει ο Μανιάς να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις και να πει πόσο αδικήθηκε η ομάδα του από το πέναλτι. Θα μου το κάνεις με παραλυρισμό όμως. Δηλαδή. Θέλω δηλαδή να μου δώσεις ένα παράδειγμα. Πώς κάνει ο Τάδε στα τυριά, ξέρω εγώ, στα αλλαντικά, που περιμένει. Όχι. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα. Θέλω να μου βρεις εσύ ένα παράδειγμα. Εμείς που δεν ήμασταν μπροστά. Όχι, δεν χρειάζεται να πω παράδειγμα. Είναι ακριβώς ό,τι είδα. Πώς εξελίχθηκε η εικόνα, ρε παιδί μου, με τον Μανιά. Τι μεσολάβησε και πώς ήρθε στη μεικτή ζώνη να μιλήσει ο συγκεκριμένος. Τι χωρίς τίποτα, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα, χωρίς να αφαιρέσουμε τίποτα, ότι αυτό ακριβώς, ό,τι διάβασες, αυτό μετέφερα, ναι, και στα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Έτσι έγινε. Τώρα δεν το είδα πώς γράφτηκε ακριβώς, αλλά το σκηνικό έγινε έτσι όπως το μετέφερα. Θα το πούμε και στην πορεία. Τι άλλα παιχνίδια έχουμε σήμερα? Πανιώνιο Σόφι, στην Όδα. Mm-hmm. Και αυτό 7 και 4. Και πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το παιχνίδι, γιατί αφενός θέλουμε να δούμε Όφη. Αλλά έτσι. Θέλουμε να δούμε και Πανιώνιο, γιατί είναι το επόμενο μάτς. Είναι το επόμενο παιχνίδι, βεβαίως. Δεύτερη αγωνιστική στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιώνιο. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Να δούμε λίγο και σε τι κατάσταση, πώς είναι φέτος ο Πανιώνιος. Αλλά γιατί και στον πέρυσι, Όφη, ενώ ξεκίνησε δυναμικά, τελικά βγήκε νομίζω ένατος. Έμεινε από δυνάμεις, σαν να έμεινε, ναι, από δυνάμεις στην μέση της σεζόν ο Πανιώνιος. Έχει και αρκετές αποχωρήσεις. Πάει για καινούργια ομάδα. Κοίταξε, γενικά ο Πανιώνιος κάθε χρόνο κάνει αλλαγές. Δηλαδή δεν τις φοβάται τις αλλαγές. Χτίζει από το μηδέν, ξεκινάει. Προφανώς άλλη χρονιά του βγαίνουν, άλλη όχι. Διάβασες γενικά για όλες τις ομάδες? Ναι.
Επειδή σ' αρέσει πολύ και η λέξη. Ποιο project, αν βγάλεις τους ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Παναθηναϊκό. Ναι. Ωραία, τους μεγάλους. Ποιο project σε κέρδισε, από αυτά που διάβασες μόνο, χωρίς να δεις ακόμα εικόνα, που να πεις ότι αυτή η ομάδα έκανε σχεδιασμό, πάει με ένα συγκεκριμένο πλάνο και συγκεκριμένους στόχους. Όχι, υποκειμενικά θα σου μιλήσω, του όφη θέλω να πάει καλά το project. Ναι. Όχι, τι θες να πάει καλά. Α, αυτό πιστεύεις περισσότερο. Όχι. Πιστεύω πάρα πολύ στον προπονητή που έχουν. Ναι. Σαφώς και μιλάμε για μια ομάδα που έκανε κινήσεις μετρημένες, με την έννοια ότι πήρε παιδιά που δεν υπολογίζονταν από τις ομάδες τους, νεαρά παιδιά. Ποντάρι πιστεύω στην έδρα του, αν και διάβασα κάπου ότι υπήρχε γκρίνια για τα διαρκείας του όφη, ότι δεν πήγαιναν καλά και ότι πώς γίνεται να μην στηρίξει η ομάδα. Ναι. Αλλά επειδή μίλησα με τα παιδιά μας, τα οποία κατέβηκαν κάτω στον Όφι να αγωνιστούν με τη μορφή δανεισμού, έχουν τρομερές υποδομές προπονητικό κέντρο και πάει λέγοντας. Έτσι, έχουν τρομερές υποδομές. Γίνεται καλή δουλειά, έχουν έναν καλό προπονητή. Άρα... Ποιος είναι εκεί? Ο Παπαδόπουλος. Άρα... Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι. Ναι, ναι. Άρα, γιατί όχι. Ναι. Ωραία. Εσύ που στόχευες. Μου άρεσε το πλάνο του Πανετολικού. Εντάξει, κάθε φουλ χρόνο. Έλληνες, ακαδημίες, φουλ. Ναι. Αυτό, εκεί που τα τελευταία χρόνια προσανατολιζόταν στο να φέρει παίκτες που δεν έχουν κάνει ακόμα το μεγάλο μπαμ και να τους προωθήσει μετά και από εδώ. Και ανανέωσε και ο Μιχάη, έτσι. Ναι, και Πανετολικό και Γιάννενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακά και... Πιστεύω να πάνε καλύτερα από ό,τι πέρυσι. Νομίζω ότι και οι δύο θα ρίχνουν ματιά στην πεντάδα. Ναι. Αυτούς τους δύο ξεχωρίζω φέτος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο Ατρόμητος. Είναι και ο Απόλλωνος Σμύρνης φέτος, που νομίζω ότι δεν θα έχει τον κίνδυνο που είχε πέρυσι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα το καθαρίσει λίγο γρηγορότερα από ό,τι πέρυσι. Δεν νομίζω. Έχει φέρει και τον, και τον μεγάλο. Ποιον? Θα σου πω. Δεν νομίζω. Χτες δεν ήταν που ιτήθηκε από τη Λάρισα. Ναι. Εντάξει. Πρώτο μάτς, μωρέ. Εντάξει. Α, πρώτο μάτς. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά από όλων φέτος. Εντάξει, ωραία. Ο καθένας. Θα δούμε. Πρώτη αγωνιστική. Θα κάνουμε ταμείο το Μάη. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, ακριβώς. Λοιπόν, FM και ενώ γράφετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, σχολιάζετε ποια ομάδα σας έκανε εντύπωση, τι σας θύμισε το πέναλτι, ποια άλλη ομάδα το έχει κερδίσει, έχει κερδίσει τέτοιο πέναλτι, έτσι γιατί έχουν βγει διάφοροι και λένε και λένε και λένε. Ήταν πέναλτι, κυρία μου. Ο ορισμός του πέναλτι, κύριε τέτοιο. Πάνω μου. Λοιπόν, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Χτες η ομάδα έβγαλε. Η αλήθεια είναι μια κούραση. Κοίτα να σου πω κάτι. Όταν σκέφτεσαι ότι Τετάρτη παίζεις τον τελικό. Ελένη, να είμαστε λίγο δίκαιοι. Ναι. Η κερκίδα ήταν χθες όπως ήταν την... Όχι, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Κάνουμε όλη μια διαχείριση. Εγώ δηλαδή χθες δεν τζίριζα τόσο γιατί συνήθως η φωνή μου κάνει να επανέλθει 3-4 μέρες. Το ξέρω, πάντα. Ξέρω από το πόσο φωνάζω, πότε θα επανέλθει η φωνή μου. Λέω, άμα κάνω ό,τι έκανα την προηγούμενη φορά στο γήπεδο, την Τετάρτη δεν θα είμαι σε ετοιμότητα, ούτε από δυνάμεις, ούτε κεφαλικά. Γιατί δεν είναι και στον οπαδό είναι λίγο η κούραση ψυχολογική και η εγκεφαλική. Θέλω να είμαι φρέσκια την Τετάρτη. Είναι. Φυσικά και φώναξα σε ορισμένες φάσεις, αλλά δεν ήταν εκείνο το πράγμα όπως ήμασταν με τη Σπαρτάκ που ήμουν 90 λεπτά και τραγουδούσαμε. Όλοι κάναμε τη διαχείρισή μας και η ομάδα μένα δεν με άγχωσε χθες. Δεν ξέρω τι κλίμα βγαίνει. Εντάξει, έχουμε περάσει από το στάδιο που αγχώνεσαι βλέποντας. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή, και ρε παιδί το 20 λεπτό στο τέλος, εγώ δεν αγχώθηκα ότι θα φάμε γκολ. Δηλαδή, διπλανοί μου λέγανε, όχι, τώρα τι έγινε. Σε 2-3 τετατέτ. Για κάποιο λόγο δεν αγχωνόμουν ότι θα φάμε γκολ. Ενώ άλλες χρονιές λέγαμε, πω, κοίτα τώρα που θα το φάμε στο 90 και θα κλαίμε. Δεν είχα τέτοιο φόβο χθες. Η σιγουριά που σου εμπνέει ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Αυτό. Ο στρατηγός. Θα ήθελα να τον ακούσουμε τον Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν έχει βγει το βίντεο από την χθεσινή συνέντευξη τύπου, γιατί είπε ωραία πράγματα και έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πάμε όμως στο διάλειμμα, να πάρουμε μία πρώτη ανάσα. Και για Μανιά μετά. Θα πούμε και για Λουτσέσκου. Βεβαίως και για Μανιά. Πολλά νεύρα ο κύριος Παντελίδης. Πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα ο κύριος Παντελίδης.
Λοιπόν, βεβαίως, να πάμε στο διάλειμμα Σωτήρη μου και να επανέλθουμε. Καλή λοιπόν. Τζούση. Υπέροχη, καταπληκτικό τραγούδι. Πρώτη φορά το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, για το φίλο που πήρε πριν τηλέφωνο, να δώσουμε λίγο τα μάτς βεβαίως. Πάω Καστέρας Τρίπολης 1-0. Πανετολικός Ατρόμητος σε μια προσωπική υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη, έτσι. Ναι. 1-2. Είναι άλλος, και το πρώτο γκολ του πρωταθλήματος. Ο Κουλούρης. Και ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0 ήταν οι τρεις πρώτες αναμετρήσεις και βεβαίως η Λάρισα, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, που επικράτησε το Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 στην Ριζούπολη. Λοιπόν, ήταν οι τέσσερις αναμετρήσεις, έχουμε άλλες τέσσερις για να κλείσει η πρώτη αγωνιστική της Super League. Για το φίλο που έκανε παράπονα, φίλε, όταν είμαστε στην Τούμπα, έτσι, το λέμε πάρα πολύ καλή διάθεση, ναι. Υπάρχει εντός έδρας παιχνίδι και είμαστε εκεί για να το καλύψουμε. Ξεκινάει μετά το μάτς της ΑΕΚ. Προφανώς και έχουμε κάθε όρεξη και κάθε διάθεση για να δούμε και την ΑΕΚ, τι κατάσταση είναι, γενικώς ποιες ομάδες, πώς είναι μάλλον οι ομάδες, γιατί καλές οι προετοιμασίες, καλά τα φιλικά τα οποία διαβάζουμε και εμείς δεξιά και αριστερά, αλλά θέλεις να έχεις έτσι μια πιο καθαρή εικόνα σε επίσημο παιχνίδι, σε επίσημο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπράβο, σε πρεμιέρα και πάει λέγοντας. Αλλά πώς θα σου μεταφέρω εγώ το σκηνικό με το Μανιά στη μεικτή ζώνη, αν έχω φύγει από το γήπεδο για να πάω να δω το μάτς. Αν δεν είμαι εκεί για να το καλύψω. Αν δεν είμαι εκεί για να σου πω πώς εξήγησε ο Ράσβαν Λουτσέσκου το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον Βέρμπλουμ, ενώ μας είχε πει στην Πορτογαλία. Ότι θα μπει μετά την διακοπή μετά για τις εθνικές. Διακοπή. Δηλαδή ο Βέρμπλουμ θα χρησιμοποιηθεί μετά τις 8-9 προς 15 Σεπτεμβρίου και λέγαμε τότε, άρα ντεμπούτο, τρίτη, Βέρμπλουμ, αγωνιστική. Γιατί κουλέ. Yeah. Έτσι, απέναντι στον Όφη. Τα εξήγησε ο Ράσβαν Λουτσέσκου, μίλησε και για το Χάρη Χαρίση. Ναι. Έτσι. Και γιατί... για το ότι έχουν μείνει τέσσερις παίκτες στα χαφ. Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως έχει και εκείνος όπως και ο ΠΑΟΚ τα δικά του παράπονα. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για διαιτησία, αν εσείς φωνάζετε για μία, εμείς φωνάζουμε για δύο φάσεις. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι, Σωτήρη, να ακούσουμε Λουτσέσκου. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ που βεβαίως τον σκίζουν σήμερα. Έτσι. Εντάξει. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Αντέχει. Από πέρσι έδειξε ότι αντέχει. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι πριν από ένα τόσο σημαντικό μάτς με την Μπενφίκα. Εάν θεωρείτε ότι σήμερα η ομάδα έδεσε ένα τεστ χαρακτήρα και το πέρασε με επιτυχία. You know how difficult a type of game like this could be, especially before the game against Benfica. Do you believe that it was a test of character today for our team? Oh, are the different stories, different competitions, different games. Διαφορετική ιστορία, διαφορετική διοργάνωση, διαφορετικά παιχνίδια τελείως. Because we didn't have a easier game, it's our fault. Το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα ευκολότερο παιχνίδι είναι δικό μας λάθος. We should have scored earlier. Θα έπρεπε να σκοράρουμε νωρίτερα. Because we had 4-5 big opportunities. Okay, also their goalkeeper was fantastic. Είχαμε 4-5 μεγάλες ευκαιρίες και ο τερματοφύλακας ήταν φανταστικό σήμερα. And in the last 20 minutes, 15 minutes, we start to be very superficial. Και στα τελευταία 15-20 λεπτά ήμασταν πολύ υπερόπτες. And also I was expecting more from the players that entered, but it's obvious that it is not the perfect period. There is no need for more time. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα και περισσότερα πράγματα από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή. Ίσως να μην είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι προφανές ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. To control better this end of the game. Για να ελέγξουμε λίγο καλύτερα αυτό το τελείωμα του παιχνιδιού. Είδαμε να χρησιμοποιούνται γύρω στους 6 με 7 βασικούς λίγες μέρες πριν το σημαντικό αγώνα με την Μπενφίκα. Ο λόγος αυτός της χρησιμοποίησης τόσων βασικών. We saw 6-7 start 11 players being used today before a game, a difficult game against Benfica. The reason that this happened today. But do you know which are the main players or the first 11 players of us? Αλλά ξέρετε ποιοι είναι οι βασικοί, οι παίκτες ενδεκάδας για μας. At least those that were used more until now. Ah, correct. Because this is football and we are players and we should we should take in consideration with a professional way every game and
Today Benfica is playing with 11 10 players that started the game against us. Αυτό... I don't understand the problem. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε επαγγελματικά δεδομένα. Η Benfica παίζει ένα παιχνίδι σήμερα χρησιμοποιώντας 10 παίκτες ίδιους με το δικό μας παιχνίδι, οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. And we knew very well from the beginning that this game would be difficult. I tried to told you a lot of times. I tried to tell also to my players, and the game was hard. Yes, we played and we entered very well. We, as I said, 70 minutes were very nice minutes. Just these 20 minutes we should have control in a different way. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπάθησα να το πω σε εσάς, προσπάθησα να το πω και στους παίκτες μας. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε καλά. Για 70 λεπτά βλέπαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το πρόβλημά μας ήταν το τελευταίο 20 λεπτά. Coach, εκεί θα σταθώ και εγώ. Συγχαρητήρια για την νίκη αρχικά. Η ομάδα ήταν ξεκάθαρο ότι στο τελευταίο 25 λεπτό έχασε το αγαπημένο σας balance που λέτε και μας το τονίζετε διαρκώς. Αυτό είναι απόρρια το ότι η ομάδα είχε το μυαλό της αλλού, οι παίχτες, είναι απόρρια της κόπωσης, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ απαιτητικό προηγούμενο μήνα με μάτς σε υψηλό τέμπο, γιατί στο τέλος του αγώνα είδαμε 4-5 παίχτες του ΠΑΟΚ να ξαπλώνουν. Υπάρχει και θέμα κόπωσης, εσείς που τη ζείτε την ομάδα κάθε μήνα από κοντά, εν όψη Μπενφίκα. Congratulations for the victory first of all and the effort. It's true and we will stay in these 20 last minutes. In these minutes the team lost your favorite word, this balance. Let's say, was it because we had our mind somewhere else? Was it because there was tiredness, because they saw some players in the end going down? There is tiredness having ahead the game with Benfica? All of this. Όλα αυτά παίξαν ρόλο. 1-0, some thoughts to the game against Benfica. Some tiredness because also we played this hard game on Tuesday and we traveled all the night. Then it wasn't an easy program for us. Το 1-0, το παιχνίδι της Τρίτης, ταξιδεύαμε όλο το βράδυ, δεν ήταν ένα εύκολο πρόγραμμα γενικότερα. There are also the new players, but not just that they entered generally. And in this moment it is the short period to understand perfect everything and to find perfect the chemistry. How to play in one moment, how to react in another moment, how to keep balance and to manage the tough situations. We lost, yes, we lost this balance, and for this I am a little bit nervous. Υπάρχουν και οι νέοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν λίγο τη στιγμή, πότε θα πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα, πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε σε συγκεκριμένες στιγμές. Χάσαμε αυτό που είπα, την ισορροπία, και αυτός είναι ο λόγος που είμαι λίγο νευρικός αυτή τη στιγμή. But you should know that our expectations are very high and this group worked a lot, pushed a lot to overcome limits and they are fighting in this moment for something very nice and I just can be proud of them, but on the same time, I should be a little bit angry. Risking two important points. Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες για αυτή την ομάδα. Υπάρχουν κάποια όρια τα οποία έχουν περάσει ήδη παίκτες πετυχαίνοντας πράγματα. Είμαι πραγματικά περήφανος γιατί έχουν καταφέρει και ακόμα έχουμε για τα πράγματα που έχουμε να καταφέρουμε. Αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να είμαι λίγο νευριασμένος, αλλά παρόλα αυτά περήφανος για αυτούς. Ο Βέρμπλουμ μπήκε γιατί έπρεπε να παίξει σήμερα. Κάτι έλειπε από την ομάδα του στο κέντρο ή πρέπει να μπει πιο γρήγορα στο κλίμα και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε. Βέρμπλουμ, Πόντου Σέντερ, today because there was missing something by him in the center or because he had to play in order to get to know the team in the way. Oh, because. Because you said that he would be ready after the break of the national teams. First of all, because Kanias was. At the end of the energy, and he asked me. Πρώτα απ' όλα γιατί. After the first half, and first of all for this reason, and it's a pity for me. I know very well how to manage these situations. I have my principles. I don't like to put players immediately. I want to give them time to be okay, to be prepared, to understand the way of playing, the way of, as I said, behaving. It's a fantastic player, and I risk him
It's my fault because I risk him in this moment and not to be okay. He just has how many? 10 days of preparation and not normal preparation. Because one thing is to prepare with the team from the beginning, and one thing is to do this through our official games. Πρώτα απ' όλα, η ενέργεια του Κάνιας τελείωνε προς το τέλος του παιχνιδιού. Είχαμε συζητήσει στο ημίχρονο για να μπει ο Βένμπλουμ. Ξέρω ότι είναι κόντρα σε αυτό που έχω πει τόσο καιρό. Ξέρω ότι μπορεί να είναι δικό μου λάθος το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ένας παίκτης χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος, χωρίς να έχει καταλάβει τις βασικές αρχές, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να κάνουμε σε αυτό το σημείο. We could have managed also much better these some actions because we start to be superficial and this is not okay for a team like us and for a team that has important targets. We have to play on the same way, not to make show, to play. The show must be inside of the pitch. Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε λίγο διαφορετικά και κάποιες άλλες καταστάσεις, χωρίς να είμαστε υπερόπτες, να μην πάμε για το show. Το show θα πρέπει να είναι μέσα στο γήπεδο, κρατώντας την ισορροπία μας. Because losing 3-4 balls easy and superficial on this end of the game gives to the other power, confidence and put you to go back 25-30 meters. And from that moment it is more difficult to go out. Football is very, very very interesting and very sensitive aspect. And if you are not correct and balanced, you risk to lose points. Γιατί χάνοντας 3-4 μπάλες με αυτόν τον τρόπο όπως τις χάσαμε εμείς, δίνει δύναμη και αυτοποίθηση στον αντίπαλο να σε πιέσει. Και το ποδόσφαιρο είναι τόσο ενδιαφέρον σαν άθλημα, που μπορεί να βάσει στιγμή να αλλάξει το αποτέλεσμα και να ρισκάρεις και τους πόντους. Για όλα αυτά που είπατε, μήπως είναι λίγο ωριακό ή επικίνδυνο ότι η ομάδα έμεινε με 4 κεντρικά χαφ? Με 4 κεντρικά χαφ, γιατί έφυγαν και ο Μουλέν και ο Χαρίσης. For all this that you describe now, may it might be a little dangerous the fact that we stay with four central midfielders since Mulen and Harisis are out. No, I don't believe because it would have been a problem and a pity for Harisis to stay here and not to have possibility to play. Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί θα ήταν κρίμα για τον Χαρίση να μείνει εδώ πέρα για να μην έχει τη δυνατότητα να παίξει. We have four midfielders and the rotation will be done by them, but after 1 week or 2 weeks after the break, when Pontus will be ready, we'll have four full midfielders and then less space for Harisis at his age. It's much more important to go and to play day after day, game after game. Έχουμε 4 κεντρικούς μέσους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο rotation. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι σε πλήρη φόρμα όλοι και θα ήταν κρίμα πραγματικά για το Χαρίση σε αυτή την ηλικία να μείνει χωρίς παιχνίδια. Είναι πολύ προτιμότερο να πάει να παίξει κάπου εβδομάδα με εβδομάδα το παιχνίδι του. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με διαιτησία, αλλά ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης ισχυρίστηκε δημοσίως ότι τα πάντα ήταν η φάση του πέναλτι, το οποίο δεν ήταν και δεν αναφέρθηκε σε καμία άλλη φάση τέλος πάντων. Επειδή το κλίμα που δημιουργήθηκε πέρσι έτσι δημιουργήθηκε και στο τέλος ο ΠΑΟΚ είχαν δικαστήρια χωρίς να καταλάβει πώς κτλ. Αν γίνεται να κάνει ένα σχόλιο ο προπονητής για αυτό το κομμάτι. They don't want to enter in reckoning situations, but the coach of Asteras mentioned that the key action of the game was the penalty that was given. No other, he didn't mention anything else. And by this thing, somehow started last year all this thing with the commissions and PAOK starting to lose points outside of the pitch. If you want to make a comment in public about this. And, when you are involved in one situation, you see just your side. Όταν είσαι εμπλεγμένος σε μια κατάσταση, βλέπεις μόνο τη μεριά σου. First of all, it was a key point in first half. Πρώτα απ' όλα ένα σημείο κλειδί στο πρώτο ημίχρονο. When a player of Asteras clear second yellow card. Όταν ένας παίκτης του Αστέρα πρέπει να δεχτεί μια ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Second, I don't know. For me, from the bench, I didn't see the situation. We received two similar or maybe less penalties in these Champions League games. Then ήμουν από τον πάγκο, δεν μπορούσα να δω αυτή την φάση, αλλά θα μιλήσω την προσωπική μου εμπειρία. Δεχτήκαμε λιγότερη φάση με μικρότερη περίπτωση πέναλτι στο Champions League. Then, for me is penalty. Για μένα είναι πέναλτι, λοιπόν. Then sometimes there is a balance. You take and you give. Κάποιες φορές υπάρχει ισορροπία, δίνεις και παίρνεις. And also a possibility for a card to Iglesias that kick. Πιθανότητα επίσης για κόκκινη κάρτα στον Iglesias. Αυτά δεν είναι σημεία κλειδιά σε σημαντικές στιγμές.
Τελευταία ερώτηση. Οι δύο από τους τρεις παίχτες στο κέντρο δεν είχαν πολλή επιβάρυνση από προηγούμενους αγώνες. Μιλάω για τον Σάχοφ και τον Ελκαντουρί. Είναι ευχαριστημένος από το πώς κρατήθηκε το κέντρο, γιατί φάνηκε να υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο στα τελευταία 20 λεπτά, αλλά και στα 70 που πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ. Two out of three players that were used in the middle, Omar Ελκαντουρί and Σάχοφ, were not used in previous games, so they were a little more fresh. Are you satisfied from the way that they kept the center? In the previous game, you mean? Yes. Yes. Are you satisfied from the way that they keep the center? Because it might have been a problem not only in the last 20 minutes, but also in the 70. No, this is not true. They played very well, and they were the players to create, to come from the back. They had opportunities. They created opportunities, attacking the space defense of Asteras, and they played very well. Είμαι ικανοποιημένος, παίξανε πολύ καλά. Σε αυτό το παιχνίδι δημιούργησαν ευκαιρίες, πήγανε στο χώρο, μπόρεσαν να πατήσουν την περιοχή του αντιπάλου, δημιούργησαν και γενικότερα φάσεις. Normal that in the last period they entered a little bit on the same way, but in the center was very hard, as I said, to go from high back, high back, high back. Here we should have control different. Φυσιολογικό να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή του τελευταίου 20 λεπτού με το άμεσο παιχνίδι αυτό, γιατί η μπάλα πήγαινε μπροστά πίσω, μπροστά πίσω, εκεί θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ήταν και ο Ράσμα Λουτσέσκου. Νομίζω ότι άξιζε να τον ακούσουμε, γιατί χθες το βράδυ με τα ματς που ήταν σε εξέλιξη, τα Ιταλικά, η Νάπολη και αυτά, πολύ μπορεί να χάσατε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αναφέρθηκε σε πολλά έτσι ζητήματα, επιμέρους ζητήματα, από τον Βέρμπλουμ, τον Χαρίση, τα χαφ, την κούραση, την υπεροψία που έδειξε ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα και ειδικά στο τέλος. Και ναι, μεν εσύ, Ελένη μου, μπορεί να μην φοβήθηκες, αλλά δεν την, την αλαζονία. Και όταν έχεις απέναντι σου μια ομάδα όπως είναι ο Αστέρας, μπορεί να το πληρώσει ανά πάσα στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούταν χθες, αν θέλεις, το να ξεκινήσει με ένα γκέλα βάσει του μείον 2 που κουβαλούσε από πέρσι. Έτσι ακριβώς. Θα σταθούμε στα θέματα και σε κάποιες ατάκες του Λουτσέσκου που έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να τις σχολιάσουμε. Αλλά προηγουμένως θέλω το Σωτήρι λίγο να χαμηλώσει εντελώς τη μουσική, γιατί ενώ όφιλε να μπει με αυτό και να το θυμάται, θα το βάλω εγώ. Τι σας θύμισα τώρα, ε! Το Φενέρ Μπακτσέ μπαϊ μπαϊ είναι. Σαλονίκα. Και άντε. Τώρα πήρε και την κίτρινη ο Ζλάταν, αλλά είναι που έβαλε τη φανέλα και την έγινε σημαία στο κόρνερ. Και ο Λίνο από πίσω είναι να μαζέψει ότι μαζεύεται. Πού ήσουν? Δούλευα. Λοιπόν, αυτό είναι. Εκείνη τη μέρα. Θυμάσαι ότι είχε κάνει σεισμό, ας πούμε, το μεσημέρι. Όχι, το σεισμό δεν το θυμάμαι. Είχε κάνει σεισμό το μεσημέρι. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα καφέ στην Τριανδρία. Ότι την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού την είχα παρακολουθήσει από τη θέση μου δίπλα στην παρέα μου. Και ότι τους άφησα μετά. Και πήγα σχεδόν κάτω από την οθόνη για να δω το υπόλοιπο μάτς.
Εντάξει, και εμείς ήμασταν όλοι όρθιοι. Δεν καθότανε κανένας. Απίστευτο παιχνίδι, απίστευτο σχολιασμός. Σαν σήμερα μας γυρνάει έτσι λίγο πίσω σε σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Έτσι το Φενέρ bye-bye. Φενέρ Μπαχτσέ bye-bye. Έχει μείνει στην ιστορία η αλήθεια είναι και μιλάμε για μια επική περιγραφή που μνημονεύεται ακόμη και σήμερα και θα μνημονεύεται. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Για να επανέλθουμε. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για εποχές που το YouTube δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Οπότε για να ξαναδείς ή να ξανακούσεις γκολ, δεν περίμενες τα ελληνικά μέσα να ανεβάσουν βίντεο. Ανεβαίνουν πολύ γρήγορα κάτι τέτοια. Ναι. Αλτζαζίρα και δεν συμμαζεύεται. Από το εξωτερικό, ναι, media του εξωτερικού που έκαναν αναπαραγωγή της επίμαχης φάσης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε μία πρώτη ανάσα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με μία είδηση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Έχεις λεφτά στην άκρη. Κάτι έχω στην άκρη. Δεν ξέρω αν σου φτάνουν. Να τα μετρήσω. Πωλείται η Τσέλσι. Πωλείται. Έτσι σκέφτεται ο Αμπράμοβιτς. Να την πάρουμε, να την αγοράσουμε. Λίγα είναι τα λεφτά, μην φανταστείς. Αχα, να τα μετρήσω. Ναι, βγάλε και τα κέρματα όμως. Δώστε και τίποτα κάτι της εσείς. Ναι. Είναι 2 δις. Μόνο. Ναι, καλέ. Σε τιμή ευκαιρίας. Όποιος προλάβει. Κοψοχρονιά. Είναι σαν τη λαϊκή, κατά τις 2-3 έτσι που θέλουν να μαζέψουν. Ωραία το έθεσες, ναι. Και ξέρεις, ό,τι προϊόντα έχουν μείνει, τα βάζουν σε χαμηλότερη τιμή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη Visa δεν φαίνεται να λύνεται. Οπότε έχει δεν και μπορεί τέτοια να... προβλήματα, ναι, ο Αμπράμοβιτς. Ναι, δεν μπορεί να. Έχει αναγκαστεί να μετακομίσει στο Ισραήλ βασικά, οπότε δεν μπορεί να είναι εκεί για να διοικεί και δεν μπορεί να έχει άλλους στη θέση του και να είναι το ίδιο ευχαριστημένος. Και γι' αυτό το λόγο του έχουν δημιουργηθεί σκέψεις αποχώρησης από την Τσέλσι. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας της Τσέλσι, ναι, σε διοικητικό επίπεδο. Καθαρά. Το οποίο προέρχεται από το γεγονός ότι ο Ρώσος Μεγιστάνας, που ακούει το όνομα Ρόμαν Αμπράμοβιτς, έχει θέμα με τη βίζα του. Ακριβώς. Και μετά θέλετε να βγάλουμε εμείς βίζα για να πάμε στη Μόσχα. Έτσι, μέσα σε μία εβδομάδα που γίνεται το παιχνίδι, που ορίζει να το παιχνίδι. Να βγάλει. Ναι, εδώ Κοντζάμα Αμπράμοβιτς και έχει πρόβλημα με τη βίζα του. Ναι. Έχει αναθέσει σε Βρετανική Τράπεζα, mm-hmm, να βρει επενδυτές ενδιαφερόμενους από Κίνα, Αμερική, Μέση Ανατολή. Ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει. Έχουμε βγει και από τα, μνημόνια. Μικρόβια, Roman, δεν ξέρω. Ναι, από τα μνημόνια, Ρόμαν. Ναι. Dear Roman. Άρα και εδώ ρίξε ένα βλέφαρο. Μάλιστα. Ενώ μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών βρίσκεται και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Jim Ratcliffe. Άμα θέλει συνειδιοκτησία, το Jimmy, είμαι εδώ. Να πάρουμε καμιά μετοχή. Αυτό, άμα θέλει συνειδιοκτησία. Αν δεν, παιδί μου, το σκέφτεσαι και είσαι κοντά στο 50% της επένδυσης. Εδώ είμαι για σένα. Ξέρεις, μπορούμε να πάρουμε καμιά μετοχή και να πηγαίνουμε στα Δουσού, ναι, της Τσέλσι και να, σου πω κάτι. Πάμε κόντρα συνέχεια. Μπορούμε να κάνουμε και την άλλη συνεργασία. Τι? Δηλαδή να βάλει αυτός ο Τζίμι Ρατ, πώς το λένε, Ράτκλιφ. Αυτός τα λεφτά, ναι, και εγώ την τεχνογνωσία. Γιατί γελάς, ξέρεις πόσο κοστολογείται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η γνώση είναι πιο ακριβή από την... Καλά στιέβεσαι. Βέβαια. Στιέβεσαι. Εδώ Μάριο Μπράνκο έχουμε στον ΠΑΟΚ. Τεχνογνωσία έρχεται ο άνθρωπος να προσφέρει. Καθαρά πράγματα. Πολύ ωραία προσθήκη, μου άρεσε. Και ωραία, το βιογραφικό. Επαγγελματική προσθήκη. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου ξεκάθαρα. Μ' άρεσε και το timing και ο λόγος που έγινε η ανακοίνωση τώρα και όχι στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου. Έτσι ακριβώς και μιλάμε για ζυμώσεις και συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει μήνες πριν για έναν άνθρωπο. Συνάδελφο δεν το χαρακτήριζα. Δηλαδή, είναι δημοσιογράφος στην αρχή. Μάριε, συνάδελφε, ναι, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού είσαι, ρε, παλιό σειρά. Αυτό, παλιό σειρά. Ακριβώς. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος. Είναι μόλις 43 ετών, έτσι. Ναι. Νεαρός για ποδοσφαίρα άνθρωπος. Αλλά έχει περάσει. Ήταν νεαρός για τόσα. Έκανε συμπιεσμένη καριέρα όμως. Νεαρός για τόσα έχει κάνει και έχει πετύχει στη ζωή του. Ναι. Δηλαδή, φάνηκε ότι από νωρίς στόχευσε ψηλά. Δηλαδή, έκανε ένα βήμα, σχεδίαζε το επόμενο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε από νωρίς ότι ήθελε να ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Αντιλήφθηκαν στον ΠΑΟΚ ότι έχουν ένα κενό, ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, όπως την αντιλαμβάνεται τώρα και ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει τη βιτρίνα του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αγορά του ποδοσφαίρου, έτσι κάνοντας έξυπνες κινήσεις. Φαντάζομαι θα ασχοληθεί και παραπάνω με τις ακαδημίες. Έτσι. Υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με τις ακαδημίες, αλλά λογικά θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία και επαφή με τον Μάριο Μπράνκο, γιατί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο βιογραφικό του έχει ποδοσφαιριστές, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές από τα φυτώρια της ομάδας και αργότερα τους έχει μοσχοπουλήσει. Έτσι.
Ο Μάριο Μπράνκο, Πορτογάλος, ανήκει στο team του Δικεφάλου. Ξεκίνησε ως σκάουτερ, έτσι έχει πάρει και δίπλωμα προπονητικής και σκάουτινγκ και μιλάει και πέντε γλώσσες. Γενικότερα, ό,τι σε χαρτί υπάρχει και αφορά το ποδόσφαιρο, και χρειάζεται το πήρε. Το σύγχρονο ποδοσφαιρό άνθρωπο το έχει. Έτσι ακριβώς, το πήρε. Δούλεψε ως σκάουτερ σε ομάδες, ανέλαβε αργότερα τον ρόλο του αρχισκάουτερ, πήγε ως γενικός διευθυντής, γενικότερα πέρασε από όλα τα πόστα που αφορούν το ποδόσφαιρο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία έρχεται το να σου λουπώσει, δεν ακούγεται, να οργανώσει. Να οργανώσει. Έτσι το project που λέγεται βιωσιμότητα του συλλόγου, που λέγεται ανάπτυξη του συλλόγου, που αφορά το brand name του συλλόγου, που έχει να κάνει με τη βιτρίνα του ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λογικό ότι δεν θα έχει άμεση και καθημερινή επαφή με το αγωνιστικό τμήμα, με την έννοια η ενδεκάδα και το μάτς και το πέναλτι, η κόκκινη που δεν δόθηκε, έτσι. Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει πιο ευρύτερες μάλλον αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν σε διοικητικό. Και πιο backstage. Δεν θα ακριβώς. Είναι τόσο στα φώτα. Και νομίζω ότι δεν θα τον ακούμε και συχνά τον Μάριο Μπράνκο. Ναι. Αν και θέλουμε έτσι σε μία πρώτη φάση να μας δώσει να το στίγμα των σκέψεών του. Να γνωριστείτε για να τον γνωρίσουμε παλιό και σειρά, ναι. Έτσι ακριβώς. Αλλά κοίτα. Θα έκανες ποτέ τέτοια στροφή, Ελένη? Από δημοσιογράφος σε κάτι. Σκάουτερ, εμπλοκή. Κοίτα, άμεσο τρόπο. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, και επειδή δεν φεύγεις από το ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι ξεκινάς από δημοσιογράφος και καταλήγεις σε τράπεζα ακριβώς, ταμείας ή ναι. Κάτι. Δηλαδή, παραμένεις στο χώρο του ποδοσφαίρου, έχεις άμεση σχέση με το αντικείμενο. Υπάρχουν έτσι παρακλάδια. Οι τομείς που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή, ξέρω αρκετούς δημοσιογράφους, ας πούμε, που έγιναν μάνατζερ ή ασχολήθηκαν με το σκάουτινγκ. Γιατί ήταν σε επαφή με ποδοσφαιριστές, έβλεπαν πολλά παιχνίδια, πολλά παιδιά των ακαδημιών. Ότι κόβει το μάτι σου σε εισαγωγικά, γιατί να μην το κάνεις το επάγγελμά σου. Έτσι ακριβώς. Και ο Μπράνκο έτσι αντιλήφθηκε ότι το μάτι του έκοβε, ότι του άρεσε να βρίσκει έτσι ποδοσφαιριστές, είχε μια έφεση σε Λατίνους, Πορτογάλους, μικρούς και πάει λέγοντας και έτσι ασχολήθηκε. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Κοίταξε, εκείνο το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ κάποια στιγμή θα ήταν με τις δημόσιες σχέσεις, αλλά ξέρεις, ευρωπαϊκό επίπεδο. Α, δεν είσαι δηλαδή, εδώ. Δηλαδή, κύριε Αμπράμοβιτς, έτσι που ναι, σου λέω για την τεχνογνωσία, ναι, θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που να έχει κάνει. Τι λέει ένα βιογραφικό. Φαντάζομαι το mail θα είναι Chelsea, παπάκι. Chelsea FC. Όχι, ξέρεις κάτι. Το Chelsea FC θα είναι μετά το παπάκι, γιατί θα είναι πρώτα το τμήμα. Ναι, ναι. Θα στείλεις βιογραφικό στο media department παπάκι chelseafc.com. Hi. 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 My name is. Έτσι, εντελώς. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Best regards. Δώστε και μια πλευρά από τον ΑΚΠΟΜ να περάσει μια βόλτα να εγκρίνει ότι το έχουμε γράψει με σωστά, το αγγλικό, στο αγγλικό, ναι. Πεθαίνεις με τα αγγλικά του ΑΚΠΟΜ, είναι ξεκάθαρο. Πεθαίνω με τα αγγλικά των Βρετανών γενικά. Τον άκουσες την Νόβα πριν ναι. Αναμέτρηση είναι, με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι ένα όνειρο. Ναι. Λες καλύτερα αγγλικά δεν έχω ακούσει. Ναι. Και βγαίνει ο Βαρέλα στο Instagram και γράφει I feel safe, I με feel. Είναι σαν να γεμίζω, σαν να φουλάρω. Ένα από τα δύο. Ναι, είτε φιλικό, ακριβώς. Βέβαια μετά το διόρθωσε, το κατάλαβε. Εντάξει, δεν μου λέει άσχημα αγγλικά, τα γράφει άσχημα τα ο Βαρέλα. Ναι. Τη συνέντευξη τύπου στη Ρωσία. Ναι. Την είδε καλά. Είδε ότι ο Βαρέλα, όσο είναι στο γήπεδο ένταση, ηγετικό, βγαίνει μπροστά, βγάζει προσωπικότητα. Στις 2-3 φορές που έχει χρειαστεί να δώσει συνέντευξη. Είναι τύπου, πολύ low profile. Είναι πολύ low profile. Πολύ ταπεινός, έτσι, χαμηλών τόνων, συναισθαλμένος. Και κάποια στιγμή ο Λουτσέσκου του κάνει νόημα. Smile. Α, ναι. Και εκείνη την ώρα νομίζω ότι κοκκίνησε και λίγο, ντράπηκε παραπάνω. Σκάει ένα χαμόγελο εκείνη την ώρα, αλλά έχει και τα χέρια έτσι κάτω από τον πάγκο που είναι μπροστά του. Είναι, τα είναι σαν το τσίπημα της μαμάς. Ναι, από κάτω. Κάτω το τραπέζι. Ναι, ναι, ναι. Χαμογέλα λίγο και χαμογελάει λίγο, ναι, αλλά ντρέπεται και όλα στο κάτω. Σοβαρέψου, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Μην το λες αυτό. Έτσι ακριβώς και ο Λουτσέσκου smile. Ναι. Ναι. Ωραίο, ωραίο κλίμα. Αυτό το
έχει χτίσει πολύ ωραία σχέση με τους ποδοσφαιριστές του. Ναι, ισχύει. Χθες ο Ζαμπά με το που βγαίνει, ναι, τρέχει να τον αγκαλιάσει. Δεν είναι το κλασικό που βγαίνει, αλλαγή, περνάει μπροστά από τον πάγκο, αρπάζει Λουτσέσκου αγκαλιά, του δίνει ένα φυλάκι, αυτό που κάνει πάντα. Είχε πάρα πολλά νεύρα χθες ο Λουτσέσκου. Πήγε ο Ζαμπά να τον αγκαλιάσει, γρήγορα κιόλας. Ναι. Ότι... Έκανε ωραία πραγματάκια ο Ζαμπά χθες. Πολύ ωραία. Δηλαδή, ένα τελείωμα με το αριστερό στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως το πιάνει. Εμείς από την κερκίδα το είδαμε λίγο πιο πλάγια. Ναι, γιατί δεν ήταν τόσο πλάγια όταν το είδα στην επανάληψη το βράδυ. Όχι, το πιάσε πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν εκπληκτική επέμβαση Παπαδόπουλου, ναι, έτσι. Ήταν σε πολύ καλή μέρα ο τερματοφύλακας στο πρώτο ημίχρονο που έχει πολύ ωραία. Κοίταξε, βλέπω ότι συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Δηλαδή, εντός έδρας παιχνίδια με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Να κάνει, ρε παιδί μου, να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Και η Τούμπα έχει αναδείξει αντίπαλο τερματοφύλακα ως MVP. Τον Αλέξανδρο τον Πασχαλάκη πρώτο-πρώτο που του έκανε και μεταγραφή. Έτσι, του ξεχάσει εκείνο το μεσημέρι της Κυριακής. Είχε βγάλει 40. Ναι. Είχε, για να μην είμαστε υπερβολικοί, και πραγματικό νούμερο πρέπει να ήταν πάνω από 20. Πρέπει να έχει κάνει επεμβάσεις. Λοιπόν, όπως είπε και ο Λουτσέσκου, για να το δέσουμε με τα προηγούμενα, είχαμε 4-5 ευκαιρίες και η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι με του Ζαμπά σίγουρα το τελείωμα. Και άλλη... Πρίγιοβιτς είχε... Είχε ένα σούτ ο Πρίγιοβιτς. Και από κόρνερ αποστημένο και καθαρή φάση. Η φάση με την εκτέλεση του Βιερίνια που ο Μάτος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την φάση. Και αλλά... ο Σάχοφ ήρθε δύο φορές. Έτσι, από η κεφαλιά. Τη ζώνη, η κεφαλιά που έπιασε ο Σάχοφ μετά από γύρισμα του Ελ Καντουρί. Ήταν καλός ο Σάχοφ. Τα δεξιά. Υπήρχαν έτσι 4-5 ευκαιρίες που είπε και ο Λουτσέσκου, αλλά ο τερματοφύλακας ήταν φανταστικός και βεβαίως καλά κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και στέκεται σε αυτά τα 15 με 20 λεπτά στο τέλος, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ έκατσε ανησυχητικά. Σε σημείο που λίγο έλειψε να το πληρώσει, αλλά υπάρχει και ένας τρελός, έτσι, ένας, ναι, ψυχάκιας εντός εισαγωγικών στα goal post που λέγεται Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Έκανε και χθες ωραίες αποκρούσεις. Ακριβώς, και εκεί με τη φάση του Μανιά έκανε ωραία επέμβαση. Ήταν ένα παιχνίδι τερματοφυλάκων, δηλαδή ήταν και ο Παπαδόπουλος στο πρώτο και ο Πασχαλάκης στο δεύτερο. Και θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια, νομίζω, φέτος. Και μου άρεσε που είπε ο Λουτσέσκου ότι ναι, έχω κάποια νεύρα με τους ποδοσφαιριστές μου, έτσι, για κάποια διαστήματα τα οποία ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε, στα οποία ο ΠΑΟΚ αδυνατούσε να αναπτυχθεί, αδυνατούσε να προσεγγίσει την αντίπαλη περιοχή, αλλά είναι κουρασμένοι, έτσι, και είναι και ψυχολογικό κιόλας, δηλαδή είναι παιχνίδι, ταξίδι ανά τρεις μέρες. Και να σου πω και κάτι, όταν την Τετάρτη παίζεις τον τελικό της χρονιάς, τουλάχιστον στην πρώτουσα φάση, έτσι, τελικός χρονιάς, δηλαδή χτες θυμάμαι το συζητούσαμε με τον Πασχαλάκη όταν κατέβηκε και μου λέει ότι εντάξει, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς στο μυαλό σου. Ναι, μεν ο προπονητής μας ζήτησε να το βγάλουμε τελείως από το μυαλό μας, να επικεντρωθούμε στον Αστέρα Τρίπολης. Ένα σου πω κάτι, δεν γίνεται. Είναι σαν το δικό μας. Δηλαδή δουλεύω, το Σάββατο παίρνω άδεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται να μην το σκέφτεσαι. Έτσι. Ναι, μεν έχω. Δηλαδή, κάνω ένα θέμα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Αλλά και το μυαλό μου είναι ότι εντάξει, ανέβηκε, τελείωσε. Να ετοιμάσω σιγά-σιγά τα πράγματα να φύγω σε άδεια. Το δηλαδή, σκέφτεσαι, δεν, ναι, γίνεται. Και γενικά όταν ειδικά περιμένεις... όταν είναι κάτι τόσο μεγάλο, όσο μία πρόκριση στους ομίλους του. Ναι, και έλεγε ο Πασχαλάκης ότι δεν γίνεται να μην το σκέφτεσαι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι έπρεπε να είμαστε σοβαροί και μετρημένοι στο παιχνίδι μας. Γιατί είχαμε απέναντί μας τον Αστέρα Τρίπολης, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ότι μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας μόνο τον Αστέρα. Από σήμερα μπορούμε να σκεφτόμαστε την Μπενφίκα. Έτσι. Έτσι. Και είναι λογικό, δηλαδή. Ξέχαμε, νομίζω ότι ο Αστέρας είναι και η τελευταία ομάδα που σε πλήγωσε. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρονικά. Ακριβώς. Και από σήμερα βεβαίως αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς με την Μπενφίκα για την Τετάρτη. Από την Τρίτη θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς του συγκεκριμένου παιχνιδιού, με συνεντεύξεις τύπου, με προπονήσεις στο γήπεδο της Τούμπας, με άφιξη της Μπενφίκα και βεβαίως όλοι οι δρόμοι την Τετάρτη το βράδυ οδηγούν στην Τούμπα στις 10 η ώρα, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Στην Τούμπα, στην οποία κλείσανε θέση τελικά 20.112. 112, ναι. Και τα εισιτήρια για την Μπενφίκα, επειδή ρωτούσαν από χθες, ναι, και πηγαίναν και στα εκδοτήρια και ρωτούσαν, mm-hmm, τι θα γίνει, είναι μόνο μέσω ίντερνετ τα εισιτήρια. Ηλεκτρονικά. Όπως θα είναι και τα περισσότερα εισιτήρια. Ναι, λογικά φέτος για εκεί πάει.
τα εναπομείνοντα εισιτήρια, ειδικά στα μάτσε υψηλής εμπορικότητας. Να σου πω κάτι, είναι μόνο μέσω ίντερνετ. Τρομερά μεγάλο νούμερο. Είναι. Και αν το βάλεις αναλογικά σε ποσοστό με τη χωρητικότητα του γηπέδου σου. Πάντα, εννοείται. Αν έχεις 60.000 γήπεδο, 60.000 θέσεων γήπεδο, εντάξει, θα λέξω, okay, είναι ένα normal νούμερο, ένα φυσιολογικό, το 1/4 του γηπέδου να παίρνει διαρκείας. Ναι. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μεγάλο ποσοστό. Θα κάνω τα μαθηματικά στο διάλειμμα και θα σου πω πόσο ποσοστό είναι. Πληρότητας, σε διαρκείας. Ναι. Και τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια με την Μπενφίκα, ηλεκτρονική διάθεσή τους. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι θα είναι τσιμπημένες οι τιμές, δεν είναι πάρα πολύ τσιμπημένες για να τα λέμε κιόλα. Είναι σε κάποιες τήρες. Δηλαδή το 10 ευρώ. Στα 7 είναι η ίδια η τιμή. Όχι, το 10 ευρώ πήγε στα 15. Στα ευρωπαϊκά 15 ήταν πάλι. Για την Τρίπολη τώρα ήταν στα 10. Στα 10, ναι. Θέλω να σου πω συγκριτικά με το πρωτάθλημα, ναι, το 10 ευρώ έγινε 15 ευρώ. Ναι. Έτσι. Και σκέψου ότι είναι και μεσοβδόμαδα δηλαδή. Και επειδή πλησιάζουμε προς τέλη Αυγούστου, έχουν επιστρέψει περισσότεροι από άδειες, είναι στις δουλειές τους. Για μόνο να... Ναι, το... Απλά τώρα θα μπορεί να ανακοινωθεί και sold out. Επίσημα. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ανακοινωθεί ακριβώς sold out, ακόμα και αν ήταν πλήρες και πολλούνταν τελικά όλα τα εισιτήρια, γιατί πάντα η ΠΑΕ είχε κρατημένα τουλάχιστον 5, θα σου πω εγώ συμβολικά, για κάποιον που θα ερχόταν μετά από μία ώρα να πάρει διαρκείας. Ναι. Καταλαβές. Ενώ τώρα που έχει τελειώσει η καταμέτρηση, είναι δεδομένος ο αριθμός των εισιτήριων διαρκείας, ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 8.500 εισιτήρια π.χ. Ναι. Αυτά το 8.500 διατίθενται ηλεκτρονικά. Τελείωσε. Και με το ηλεκτρονικό και η ίδια η ΠΑΕ έχει καλύτερη πρόσβαση στο να βλέπει πόσα έχουν πουληθεί. Ναι. Εντάξει, γίνονται πιο άμεσο. Από ό,τι ταυτόχρονα σε καταστήματα, στα public και από εκδοτήρια και μέσω ίντερνετ. Και επειδή μπορεί να σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή, τώρα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα γίνει και κλήρωση για τους ανέργους, έτσι. Ναι. Για μετά την Τετάρτη είπαν, στην ανακοίνωση. Θα βγάλουν ανακοίνωση για να ενημερώσουν τον κόσμο πώς μπορούν να μπουν στην σχετική κλήρωση για να προμηθευτούν κάποια διαρκείας, τα οποία βεβαίως θα καταλήξουν στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το διαρκείας τους, να το προμηθευτούν. Εντάξει, σίγουρα το νούμερο δεν μπορεί να είναι στα 1.000, όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές, γιατί υπήρχε αυτή η μεγάλη ανταπόκριση, μεγάλη στήριξη. Και μετά πρέπει να κάνεις τα μεταναπομείνοντα, πρέπει να κάνεις διαχείριση. Πόσα είναι για χορηγούς, πόσα πρέπει να κρατάς σε κάθε παιχνίδι για ανθρώπους που έρχονται. Γιατί αυτά δεν περιλαμβάνουν μέσα χορηγίες, διαφημίσεις. Όχι, ναι. Και εννοείται ότι κάθε ΠΑΕ είναι υποχρεή. Όταν έχεις μια χορηγία, υπάρχουν 5 εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεσαι, προφανώς και θα πρέπει να του εξασφαλίσεις και μία θέση στο γήπεδο. Και όχι μία, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι πέντε. Μεγάλη εταιρεία, μπορεί να είναι και 10. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν και αυτές οι υποχρεώσεις, έτσι, που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση των εισιτηρίων. Πες μου λίγο πώς είδες Νίνα Βέρμπλουμ στο γήπεδο της Τούμπας. Είδα τις φωτογραφίες μετά. Λοιπόν, βάλε λίγο να δω Νίνα Βέρμπλουμ, γιατί τα είδα χθες στο γήπεδο. Πεταχτά, έντυσε τα παιδιά της από ό,τι είδαμε φανέλες ΠΑΟΚ. Όπως και στο μάτσε το Σπαρτάκ ΠΑΟΚ. Από την τηλεόραση τότε. Τώρα από την Τούμπα. Να σου πω κάτι, η Νίνα Βέρμπλουμ πλέον στην Τούμπα είναι πιο διάσημη από τον καθένα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 3-4 φωτογραφίες. Είναι πάνω στο τέταρτο. Δηλαδή αυτό το μαλλί που έχει τώρα το κοριτσάκι. Ναι, είναι το σουηδικό μου, ωραία. Είναι το γαλάζιο το μάτι. Το έχω το μάτι, δεν μπορώ να πετύχω και αυτό το άσπρο το μαλλί. Πλατινέ το μαλλί το κατάξανθο. Ναι. Έτσι. Κουκλάκια και τα δηλαδή, δύο. Δηλαδή, χωρίς να έβλεπα Νίνα και μου έλεγες ποιανού είναι τα παιδιά, θα σου έλεγα Βέρμπλουμ. Σίγουρα είναι κάτι σκανδιναβικό. Βέρμπλουμ. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε τόσο ξανθό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ήρθε με ένα μαύρο σορτσάκι και ένα για τις γυναίκες της εκπομπής, ναι, για όσες δεν είδατε. Ένα ταπεινό μαύρο σορτσάκι και ένα λευκό t-shirt από πάνω. Όχι t-shirt, τυραντάκι κιόλας. Στα χρώματα του ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι, ασπρόμαυρη. Με το καφεδάκι της. Τώρα όπως βλέπεις εσύ τον αφρό, ναι, εμένα μου κάνει για φραπεδάκι, να ξέρεις, δεν κάνει για φρέντο. Φραπέ πήρε. Φραπέ και μία πανάκριβη τσάντα, ναι, εμείς που την αναγνωρίζουμε. Κλασική. Έτσι, κλασική πανάκριβη τσάντα. Χαρούμενη ήταν. Το story της το χθεσινό το πρωινό το είδες που βγήκε και βόλτα στο Λευκό Πύργο. Κάποιος να της εξηγήσει ότι δεν είναι αυτό το σπίτι. Δεν είναι η γειτονιά της ο Λευκός Πύργος. Βρήκε σπίτι. Αλλά ξεκίνησε τις συνήθειές της. Όχι, πρωινό τρέξιμο το έκανε, ναι, και στη Σουηδία. Για εμάς παρακολουθούσαμε την Νίνα από τον Μάιο.
γιατί είχε μπει ο Βέρμπλουμ. Κατευθείαν. Ακριβώς, είχε μπει ο Βέρμπλουμ στην καθημερινότητά μας. Είναι μια συνήθειά της. Εν τω μεταξύ, η Νίνα είχε δώσει την είδηση. Είχε δώσει Instagramικό στην είδηση η Νίνα, γιατί ανέβασε πριν το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι καλά, τώρα να το δω. Ότι θα πάει, για να είσαι αυτή την ότι είδηση. Ότι θα πάει και ότι ο Βέρμπλουμ είναι στην αποστολή και τον ρωτάει ένας Σουηδός. Να βρω λίγο το μήνυμα που μου του στείλανε, γιατί μου κάνανε τη μετάφραση κατευθείαν από Σουηδία. Δηλαδή, πώς κάνει ντεμπούτο ο Βέρμπλουμ, έκανε και η Νίνα ντεμπούτο χθες στην Τούμπα. Λοιπόν, και γράφει το μήνυμα, θα παίξει σήμερα, ρωτάει κάποιος φίλος προφανώς από Σουηδία στα Σουηδικά. Και λέει η Νίνα, δεν νομίζω, αλλά είναι στην αποστολή. Οπότε ίσως είναι έτοιμος για μία μικρή συμμετοχή. Έτσι το είχε δώσει η Νίνα. Ότι κάνει ο Βέρμπλουμ, και ρεπορτάζ. Έτσι ακριβώς. Σας βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθούμε τις γυναίκες των ποδοσφαιριστών, γιατί δίνουν ειδήσεις. Δίνουν ειδήσεις, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Για όχι, θα μας τα πεις μετά αυτά. Αυτό θα μετά. Μας τα πει. Για να ξέρει και ο κόσμος πού να πάει σήμερα με πού την Πανσέλινο. Πού να πάει σήμερα. Και δωρεάν κιόλας. Δεν σας βάλω σε έξοδα. Κυριακάτικα, Κυριακή Πανσέλινο και σου έχω ωραίες λύσεις για όλα τα γούστα. Τέλεια. Και για Θεσσαλονίκη. Και ξέρω, μόνο για Θεσσαλονίκη θα σου πω. Mm-hmm. Και ξέρω και από τώρα ποια θα διάλεγες αν δεν δούλευες. Εδώ στην πόλη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Έχουμε να πούμε και για Μπενφίκα, που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Είχε ντέρμπι χθες η Μπενφίκα. Και κράτησε 10 στους 11 ίδιους με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Μπενφίκα βεβαίως είχε να αντιμετωπίσει την Sporting, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο ντέρμπι της Λισαβόνας, και η Μπενφίκα η οποία έρχεται σε καθεστώς έντονης πίεσης. Θα τα πούμε βεβαίως και για την πορτογαλική ομάδα, για την ενδεκάδα που παρέταξε, για τον γκολ που δέχθηκε, για τον γκολ που έβαλε και πάει λέγοντας. Μιλάμε για το κλασικό της Πορτογαλίας, έτσι. Αυτό είναι. Είναι αυτό το που λέμε, ναι, μοιράστηκαν βαθμό και εντυπώσεις. Αυτό το κλισέ, έτσι. Λοιπόν, να πάμε όμως στο διάλειμμα, να πάρουμε μία πρώτη ανάσα. Εσείς στέλνετε καλημέρες, σχόλια, ό,τι θέλετε, FM και NO, τα μηνύματά σας στο 54-526, 1 και 24 χρέωση, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Βλέπεις Γουάρντα τώρα, τι τρέλα βγάζει ο Γουάρντα με τον κόσμο. Πήγε, χαιρέτησε κερκίδα-κερκίδα χθες το φινάλε. Δηλαδή πρέπει να κάνει κανένα 2 ώρο. Πάλι 6, καλά που του είπαν. 5, 4, πάλι καλά α, που α, του είπαν. Είσαι ο MVP, πρέπει να κάνεις δηλώσεις. Ναι. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε κανένα 2 ώρο. Ξεκίνησε λίγο να πας μέσα. Ναι. Πήγε, κερκίδα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο με τον Ιβάν Σαββίδη. Κλασικά, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, υποδέχθηκε την αποστολή, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, ασπάστηκε ένα προς έναν τους ποδοσφαιριστές και ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο με τον Γουάρντα, γιατί είναι αυτή η πατρική φαγούρα που σου δίνω και μία στο κεφάλι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι. Πίσω το, μια καρπαζιά, ναι. Έτσι. Και είχε κόσμο περιμετρικά και φώναζαν όλοι την Μπιντάι, βρε μελαχρινάκι. Πρόσεξα χθες το hashtag στην μπλούζα, δεν είναι την Μπιντάι, είναι DBDBDAI. DBDBDAI, ε. Δύο φορές το είπε κιόλας. Όλος ο κόσμος τραγουδάει το DBDBDAI. Κυκλοφορεί με αυτή την μπλούζα. Πες εσύ ότι εσύ εντάξει είσαι και επαγγελματία σοβαρή. Εγώ όταν το βλέπω να μπαίνει, λέω, έλα παιδιά, μπαίνει το DBDAI τώρα. Παιδί μου, έχει κάνει μόδα. Είναι η χαρά της ζωής πάντως και χθες τις δηλώσεις. Το καταλαβαίνεις το πώς εκφράζεται, πώς μιλάει, πώς κινείται. Το ζεις σε απόλυτο βαθμό, αφιερωμένο στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, στη δική μου οικογένεια. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Γενικότερα είναι έξω καρδιά. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, έτσι, για 20 περίπου λεπτά ακόμη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12, αλλά σήμερα θα είμαστε στο φως του φεγγαριού. Κανονικά. Και ξέρεις, λέγεται και φεγγάρι της Μουρούνας. Ναι. Γιατί σήμερα είναι πιο εύκολο να ψαρέψεις αυτό το ψάρι. Επίσης, είναι κόκκινη πανσέλινος. Μοναδική της χρονιάς. Κάτσε λίγο. Είχαμε μία κόκκινη πανσέλινο. Αυτή είναι. Δεν όχι εκείνη η κόκκινη ειδική που ήταν κατακόκκινη. Ματωμένο φεγγάρι. Ναι, δεν ήταν αλλά εκείνο. Γενικά το Αυγούστου είναι πιο κόκκινο από το κανονικό. Είναι πορφυρό. Ναι. Γιατί το είναι οπτικό το φαινόμενο. Δεν είναι κοκκινίζει πραγματικά. Απλά την ώρα της Δύσης και της Ανατολής της Σελήνης, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, ναι. Παίρνει τα χρώματα από το ηλιοβασίλεμα και από την αυγή. Κατάλαβες. Οπότε το βλέπουμε λίγο πιο κόκκινο. Πόσα ξέρεις. Πόσα ξέρεις. Ναι.
Και εγώ τα χαρακτηριακά τα έχω. Και εγώ το χαρακτήριζα. Μπάλα δεν μπορούσα να θυμηθώ στην αρχή της εκπομπής. Και εγώ το χαρακτήριζα ματωμένο, γιατί λέω εντάξει. Ματωμένο γιατί τελειώνει το καλοκαίρι. Αυτό. Είναι ψυχολογικοί οι λόγοι, δηλαδή. Εγώ μπορώ, μπορώ να στο εξηγήσω ψυχολογικά, ρε παιδί μου. Ανάλογα στη δική μου διάθεση. Ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, οπότε ξεκινάει είναι και η νέα σεζόν. Το μεγαλύτερο όμως, έτσι. Το Αυγουστιάτικο. Γιατί είναι πιο κοντά, έχει να κάνει με τον άξονα της γης, πώς είναι η κλίση. Είμαστε στην πιο κοντινή απόσταση που μπορούμε να το δούμε. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, αυτό το φεγγάρι. Το σημερινό είναι και αυτό κόκκινο, πορφυρό. Ναι, όπως πάντα. Να σου πω ότι. Χθες έτσι βγήκε στο γήπεδο της Τούμπας σταδιακά. Στο συνδρομητικό, να σου πω το βράδυ που το είδα. Έκαναν κοντινά. Έκαναν και πολλά κοντινά. Ναι. Φουλ, δηλαδή πλάνο. Ρομαντική νόβα. Πώς ζητάει με νεγάκι τα κοντινά. Ναι, ναι. Έτσι κάναν και στο φεγγάρι χθες. Έδειχνε τη σημαία. Και στο βάθος τη σελήνη, η οποία όμως έπαιρνε όλο το πλάνο. Επειδή τα δημοσιογραφικά είναι ακριβώς, φαινόταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις κάτω στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο το παιχνίδι και να βγαίνει σιγά σιγά να ανεβαίνει το φεγγάρι. Λοιπόν, να σου πω τι θα κάνουμε σήμερα. Τι θα κάνουμε σήμερα. Γενικά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι. 132 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία. Θα είναι ανοιχτά. Σήμερα, το βράδυ. Ναι, με ελεύθερη είσοδο. Θα λειτουργήσουν πέραν του κανονικού ωραρίου τους. Και υπάρχουν προγραμματισμένες 95 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Όπου κι αν είστε, μπείτε στα τοπικά site να ενημερωθείτε ή θα έχει και αφήσει σίγουρα στο δρόμο. Τι μπορείτε να κάνετε στην πόλη σας σήμερα. Είστε στην πόλη, δεν έχετε πάει για κανένα μπανάκι, δουλεύετε μέχρι τις 6, 7, 8 το απόγευμα. Έτσι, έχει μουσεία που θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, ας πούμε. Ακριβώς. Γυρνάτε σπίτι, κάνετε ένα μπανάκι. Η θερμοκρασία ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέγαμε χθες με το αεράκι, με τη δροσούλα του. Για να κυκλοφορήσετε, για να κάνετε και εσείς τη βόλτα σας και να πάτε έτσι σε διάφορα σημεία, γιατί είμαστε και ρομαντική εκπομπή κατά βάθος. Ναι, και όλα αυτά που θα σου πω θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Φεγγαρόλουστη και άκρος ερωτική Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Έτσι, οχυλιόλουστη. Θα κάνουμε σήμερα βραδινό ποστάρισμα, ναι, ναι. Όχι πρωινό. Λοιπόν, ξεκινάω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, ναι, της Θεσσαλονίκης, το οποίο σε συνεργασία με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, ξέρετε, κάτω στην παραλία. Μπράβο. Έτσι. Έχει μουσική παράσταση αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τίτλο «Τρεις φωνές, χιλιάδες χιλιόμετρα». Τον λες και ασπρόμαυρο τον τίτλο, έτσι. Τρεις φωνές. Ακούω φωνές. Χιλιάδες, ναι, χιλιόμετρα. Αρετή και τιμέ. Ναι. Εύη Σιαμαντά, η οποία. Είναι στο καζίνο εδώ και χρόνια και έχει και πάρα πολύ ωραία φωνή. Δεν την έχω ακούσει ποτέ, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία. Πάνος Ζώης και τη συνθέτρια του προγράμματος, Σοφία Νάτσου, επίσης πολύ καλή μουσικός να ξέρεις. Ένα μουσικό ταξίδι από Ανατολή στη Δύση, με αφετηρία την παραδοσιακή μουσική διάφορων λαών. Δεν θα ακούσετε μόνο ελληνικά τραγούδια. Οι επισκέπτες, όπως κάθε χρόνο, δωρεάν θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις υπαίθριες εκθέσεις του μουσείου υπό το φως του φεγγαριού ως τα μεσάνυχτα. Να σου πω κάτι. Τι ωραία, δηλαδή το βράδυ να βρίσκεσαι στο μουσείο, ένα καλοκαιρινό βράδυ, όχι. Ναι, με πανσέλινο, με ωραίες μουσικές. Πολύ ωραία επιλογή. Και ξαναλέμε, όλα αυτά που θα πούμε είναι δωρεάν. Επιλογές για σήμερα το βράδυ, έτσι. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Από το Broadway ως το Hollywood. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια διεθνούς ρεπερτορίου. Ξεκινάει στις 9.30. Το μουσείο θα παραμείνει επισκέψιμο μέχρι τις 9 και 4. Οπότε κάντε τη βόλτα σας στο μουσείο. Ενώ κανονικά λειτουργεί από τις 8 μέχρι και τις 2. Ακριβώς. Κάντε τη βόλτα σας στο μουσείο και βγαίνετε. Και έχει αυτό το πολύ ωραίο μουσικό event. Και απολαμβάνετε αυτό το από το Broadway μέχρι. Από το Broadway στο Hollywood. Μάλιστα. Ο Δύο Αρχαίας Αγοράς. Δίπλα σε εμάς. Σε εσάς. Να σου πω κάτι, έχει γίνει στέκη. Ναι. Ναι, έχει γίνει, όχι το... μέσα στο... Ναι, ναι, γύρω-γύρω. Επειδή βολεύει, έχει κάτι σαν πλακόστρωτα υπερυψωμένα, βολεύει να ράξει εκεί πάνω με μπύρες, παρέα. Δηλαδή, εγώ επειδή περνάω συνέχεια από εκεί, ναι, έτσι πάνω κάτω και αυτά, πάρα πολλά βράδια τώρα το καλοκαίρι συναντάς παρέες πολύ μεγάλες. Όπως στον πεζόδρομο της Ναυαρίνου, ας πούμε, τέτοια φάση. Όχι τόσο κόσμο. Αλλά έχει κόσμο. Ωραία. Εκεί λοιπόν το διαχρονικό θα είναι σήμερα το σχήμα αυτό το μουσικό με μουσική του Χρήστου Βερνάρδου συγγνώμη, και έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, αρχαιολογικός, 9 με 11.30. Τρίτη επιλογή αυτή. Ωραία. Και άλλο αρχαιολογικό. Ανακτορικό συγκρότημα γαλερίου. Αυτό είναι κάτω στην Καμάρα. Στην Καμάρα. Έτσι ακριβώς. Μουσική ξέρεις, γιατί καμιά φορά τα λες έτσι επίσημα, με την επίσημη ονομασία και λες
Ξέρεις, εμείς το λέμε κάτω, μετά ναι. την... Η Καμάρα, ναι, λοιπόν. Η Καμάρα. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό 9 με 11.30 και αυτός και θα έχει μουσική εκδήλωση. Ρωτώντα... Να σου πω κάτι, μπορείς να φύγεις και από το ένα σημείο να πας στο άλλο. Να δηλαδή, δεν σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Είναι κοντά το ένα στο ναι, άλλο. Ναι, δεν σ' αρέσει μια εκδήλωση, σου φαίνεται ότι τα τραγούδια δεν σου ταιριάζουν. Στα 5 λεπτά πας στην άλλη εκδήλωση. Στη Ροτόντα δεν έχει κάποιο μουσικό event, αλλά μπορείτε να μπείτε μέσα. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 11 από τις 8.30. Έχεις μπει στη Ροτόντα. Έχεις μπει στη Ροτόντα. Ποτέ. Μπορεί να χαπάμε το δημοτικό, δεν ναι, θυμάμαι. Ναι, και εγώ με το σχολείο. Ναι. Βλέπεις ότι τα έχουμε στα πόδια μας και κυριολεκτικά και δεν πάμε. Δηλαδή τώρα, από εδώ. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, το να μην έχεις, οι αναμνήσεις σου να είναι από το δημοτικό που πήγες στη Ροτόντα. Ναι. Και έρχονται... Γιατί στο πύργο? Από το δημοτικό έχω δημοτικό. Να ανέβω. Όχι δημοτικό, δεν μπορεί εντάξει, να φανταστεί σχολείο. Σίγουρα έχει από τουρίστε στο Λευκό Πύργο για να μπουν. Του έβλεπα δηλαδή, ήταν έξω και δεν ήταν ότι καθόντουσαν απλά έξω. Με στον ήλιο. Ουρά. Ναι. Ήταν ουρά, δηλαδή περιμένα να μπουν. Και ξέρει, πρέπει να ανέβει όλα αυτά τα σκαλιά, αλλά δεν του νοιάζει. Μόνο που θα ανέβουν πάνω, που είναι το μνημείο τη Θεσσαλονίκη, το ιστορικό μνημείο. Και θα, ναι, ακριβώς. Και θα ανέβουν πάνω, θα βγάλουν φωτογραφίες, θα βρεθούν πάνω στο Λευκό Πύργο. Κάτι σημαίνει. Εμείς τα έχουμε στα πόδια μας. Έτσι. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα λοιπόν που είναι δωρεάν η είσοδος παντού. Να πάμε. Ναι. Αποθήκες Μήλωνα Λατίνη. Ποιο είναι αυτό, ξέρεις? Όχι. Ο Μήλος. Στο Μήλος. Δες τώρα πώς το λέει. Αποθήκες Μήλωνα. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος όμως. Πού να καταλάβει ο άλλος. Σε παρένθεση, προάβλιος χώρος γραφείων ΕΦΑΠΕΘ. Μάλιστα. Το Google. Εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλλιτεχνική εκδήλωση θα γίνει στον κήπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αίθριο εκεί μέσα. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ ωραία. Στον προάβλιο χώρο των αποθηκών του διατηρηταίου συγκροτήματος, δραματική αφήγηση ποιητικού λόγου. Εντάξει, λίγο πιο βαρύ αυτό μου ακούγεται. Επενδύει την προβολή των αρχαιολογικών τοπίων στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης γενικότερα και υπό τους ήχους μουσικών οργάνων. Θα Μάλιστα. έχει θεατρικό δρόμενο, κινησιολογίες, τέτοια πράγματα, από τις 8.30 έως τις 11.30. Ωραία. Επταπύργιο. Και... Δευτέρα όμως αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι υπάρχει και ένα κάλεσμα ναι. στο Χορτιάτι. Mm-hmm. Χωρίς να είναι υπό την αιγίδα κάποιο επίσημο φορέα, μία ομάδα φίλων έκανε ένα event στο Facebook ναι. και καλεί όλους όσοι θέλουν στον Χορτιάτι. Στο Χορτιάτι με την πυρίτσα σας, την κουβερτούλα σας, κάτι ζεστό γιατί έχει και ψύχρα εκεί πάνω. Είναι λίγο ψηλά, ναι. ναι. Να πάρετε τα ραδιοφωνάκια σας, την κιθάρα σας, ό,τι θέλετε και ελάτε να δούμε όλοι μαζί τη Φαγκαράδα. Πολύ ωραία επιλογή. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα διάλεγες. Αυτό το πιο... επταπύργιο. Τη Δευτέρα. Βραδιά ποιήσης και μουσικής με την αξεπέραστη τη λατρεύω, Καριοφιλιά Καραμπέτη. Θα απαγγείλει τη σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Και ο Γιώργος Μανουήλ Λαζαρίδης διοργανώνει την υπόλοιπη συναυλία που θα ακούσουμε Μπετόβεν. Στις 9 ξεκινάει. Λοιπόν. Μη σου έρχεται βαρύς ο Μπετόβεν. Θα παίξουν πιο γνωστές δημιουργίες. Θα σου πω. Από μέρη. Θα διάλεγα το Επταπύργιο. Το Επταπύργιο. Αλλά είναι Δευτέρα αυτό. Αλλά είναι Δευτέρα αυτό. Σήμερα. Σήμερα. Μου βάζεις δύσκολα τώρα, δες. Εγώ θα διάλεγα παραλία, αρχαιολογικό μουσείο. Παραλία, ε. Ναι. Εγώ. Φεύγεις μετά, κάνεις και τη βόλτα σου μέχρι Λευκό Πύργο. Θα έχει πόσο κόσμο. Και κάτω στο Λευκό Πύργο, στις ομπρέλες. Χαμός θα γίνεται. Μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Είδα προχθές και μου έκανε εντύπωση. Τουρίστες με τις βαλίτσες κατεβαίναν από το λεωφορείο στη στάση που είναι οι ομπρέλες. Για να βγουν φωτογραφίες. Με τις βαλίτσες. Πήγαιναν μέχρι εκεί, στεινόντουσαν φωτογραφία και ξανά πίσω στη στάση για να συνεχίσουν. Να σου πω κάτι. Δεν νοείται να έρθεις στη Θεσσαλονίκη και να μην πας στις ομπρέλες και να βγεις αυτή τη χαρακτηριστική φώτο που κάνεις να πιάσεις μία ομπρέλα. Το ένα πόδι σηκώνεται στον αέρα, αυτή τη τσαχπινιά. Ναι. Νομίζεις ότι είσαι λίγο Avant Garner στο Hollywood. Ναι, τοποθεσία ομπρέλες Θεσσαλονίκης, γιατί είναι, υπάρχει τέτοιο. Feeling blessed όμως. Ναι, ναι, εννοείται που ο δρόμος μου με έφερε στη Θεσσαλονίκη και τα έφεραν έτσι οι συνθήκες και η ζωή που βρέθηκα σε ομπρέλες και έβγαλα τη φωτογραφία αυτή με το πόδι πάνω και την τσαχμινιά ότι πιάνω να πιάσω και δεν πιάνω την ομπρέλα γιατί φεύγει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε στοίχημα. Έχετε πάρα πολλές επιλογές για σήμερα το βράδυ, έτσι. Ναι. Να βγείτε, να διασκεδάσετε, γενικώς να κάνετε κάτι διαφορετικό με το φεγγάρι, έτσι, από πάνω από τα κεφάλια σας. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε στοίχημα. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι της ημέρας, δύο είναι ταυτόχρονα, Ξάνθη Παναθηναϊκός είναι το ένα. Αυτό το παιχνίδι είναι από το ΕΡΤ, έτσι. Στην ΕΡΤ. Θες να σου πω αποδόσεις? Για πες. 2-16 ο Άσος. Στοίχημα.gr, έτσι. Ναι.
Και 3-19 το Χ. 4-40 το διπλό του Παναθηναϊκού στην Ξάνθη, ε. Ναι. Και 2-16 ο Άσος. Μάλιστα. Με τον Άσο θα πάω. Με τον Άσο θα πάμε, Ελένη. Το 2-16 εκεί. Πανιώνιος Όφη, την ίδια ώρα. Αυτό είναι Νόβα. Έτσι, ξεκάθαρα. Πανιώνιος Όφη, 1-97 ο Άσος, 4-20 το διπλό, 3-25 το Χ. Εδώ εγώ θα πάω... με ένα over θα πάω, νομίζω. Αποφεύγεις το αποτέλεσμα. Ναι, 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 δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι θα βγει. Γιατί ξανήκες έτσι πρώτη αγωνιστική. Θα πάω δηλαδή, σημείο, δηλαδή. Να σου πω κάτι, πας με over πρώτη αγωνιστική, δηλαδή θέλει ο άλλος να διαβάσει τον αντίπαλο, πάει στα μουλοχτά, να δει τι εστί Πανιώνιος, τι εστί Όφη και εσύ μου πας με over, δηλαδή μπαίνουμε μέσα και παίζουμε παλάιντε. Ναι, δεν ξέρω, κάτι μου λέει. Over. Που μπορεί να βγει εντωμεταξύ και να σου πει. Να δεις. Και στις Βασιλείας το μάτς, το εκτός, στην Ελβετία, όταν με ρώτησε ένας φίλος το μεσημέρι τι το έπαιξες, είχα μια έμπνευση από το Σάββατο ακόμα και μπήκα στο στοίχημα και έπαιξα διπλό και over 2,5. Πήγε στα μείω. 6,5 νομίζω. Πήγε στα μείω. Ναι. Και μάλιστα. Μου λέει, έλα βρε Λένη, λέει, σοβαρέψου. Ναι, αυτό το σοβαρέψου. Διπλό και over 2,5. Έλα, εντάξει, δεν παίζω ούτως ή άλλως ποσά, ξέρεις, βάζω 1-2 ευρώ. Ναι, ναι, δεν θα ναι. τα κλάψω όλο και τα 2 ευρώ, ό,τι για, αυτό βγει. Για την πλάκα, ναι, ναι, ναι. ναι. Τι θα πεις εσύ, Άσο? Εγώ θα πάω με το Χ. Με το Χ. Ολυμπιακός Λεβαδιακός στις 9,5. Συγγνώμη, ο Άσος είναι στο 1-14. Ναι. ναι. 24 το διπλό του Λεβαδιακού. Ναι, εντάξει. 7,5 το Χ. Δεν το παίζουμε. Πάμε να δούμε τα κόρνερ σε αυτό, να παίξουμε τα κόρνερ. Ή κίτρινες κάρτες. Τα κόρνερ θες, ε. Κοίτα, σε τέτοια στοιχήματα, εντάξει, δεν κοιτάς ρε παιδί μου άσοχη ή διπλό. Πας να παίξεις. Κάποιος κόρνερ, μήπως. Όχι, όχι. Κόρνερ θα έπαιζα. Θα κοιτάξουμε τότε να το παίξουμε στο live. Κόρνερ, ναι. Γύρω στα... εκεί, στο δεκαράκι, θεωρώ. Ναι. Ναι, άντε λοιπόν. Να το δούμε. Αυτά και από το στοίχημα και βεβαίως η αγωνιστική κλείνει. Αύριο. Τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Λαμία Άρης. Τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Βεβαίως και το ο λες Λίμπερο. Και λίγο ομαλή μετάβαση. Ναι. Βεβαίως και ο Λίμπερο θα βρίσκεται στο ΔΑΚ της Λαμίας. Έτσι στις 9.30 βλέπω και καλά. 9.30 αύριο, ναι. Αργά. Αργά το βράδυ της Δευτέρας. Και με αυτήν την αγωνιστική κλείνει βεβαίως η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και οι ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους, στρέφουν το βλέμμα τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν, να κάνουμε και μία γρήγορη ανάγνωση από τα πρωτοσέλιδα που κυκλοφορούν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Sport Day. Τον γλίτωσε, λέει Sport Day, με το μυαλό στην Μπενφίκα. Ο δικέφαλος χρειάστηκε τραβηγμένο, λέει Sport Day, πέναλτι. Με VAR δεν δινόταν. Ρε παιδιά, το VAR, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που το εισηγήθηκε. Λοιπόν, του Πρίγιοβιτς για να λυγίσει τον μαχητικό αστέρα. Λουτσέσκου για μένα ήταν πέναλτι. Παντελίδης με τέτοιο πέναλτι που έδωσε, μάλιστα. Λοιπόν, να περάσω επόμενος για την ΑΕΚ. Ο Λιβάγια κάνει μάγια. Εντάξει, κλεισέ. Λιβάγια και μάγια. Και η πρωταθλήτρια συνεχίζει από εκεί που τελείωσε πέρσι. Γκολ και ασίστ ο Κροάτης για μια άνετη νίκη των πρωταθλητών, το ξαναλέει. Που έπαιξαν όσο χρειάστηκε. Σκόραρε ο Πόνσε που ανεβαίνει. Άλλη ομάδα πας δίχως τον Κόντε που πάει στα Εμιράτα. Τελειώνει και το Σύριαλ Κόντε, έτσι. Ταλαιπώρησε πολύ τον πας. Όχι, δεν πάει εκεί, όχι ο Ερυθρός Αστέρας, όχι το ένα, και όχι το άλλο. Είναι στα μεταγραφικά ρεπορτάζ πολλών ομάδων. Λοιπόν, Ελλάδα και κλείνει στα Εμιράτα. Επικίνδυνη αποστολή νούμερο 1, να σβήσει νωρίς το μείον 6. Θέλει ο Παναθηναϊκός, η Ξάνθη τον υποδέχεται και τον απειλεί. Η έκπληξη του Δόνη, πώς θα κυνηγήσει το πρώτο τρίποντο. Βλέπει τον Αρμενάκα τη Σουντινέζε, μέσα στη λίστα ο Μακέντα, ψάχνει αλλού για φόρ μετά το όχι για Κόντε. Μάλιστα. Sport Time. Ομορφιές Λιβάια, Πόνσε. Ναι. Έβγαλαν γούστα και η ΑΕΚ είχε μια ευχάριστη πρεμιέρα. Εύκολα απλά μπορούσε και άλλα γκολ η πρωταθλήτρια. Και εδώ. Έτσι, για να κάποιος που μπορεί να το έχει ξεχάσει. Να υπενθυμίζεται, καλό είναι. Η επανάληψη στη μήτρη μαθήσεως. Ναι, μήτρη μαθήσεως. Κλείνει ίσως και σήμερα ο Νάρσιγχ
ψάχνει τον Μπάμι Ένωση και για τα χαφ. Με το μυαλό στα στέρια, έξελε στην Τρίπολη με το πέναλτι, τον γκολ του Πρίγιοβιτς δηλαδή, φωνάζει για αποβολή ο δικέφαλος. Πολυτιμότερος ο Βάρντα, αποθεώθηκε στον ντεμπούτο του ο Βέρμπλουμ. Στέλνει SMS οι Ερυθρόλευκοι, θέλουν να δείξουν με το καλημέρα ποιος είναι το αφεντικό. Στην πρίζα έχει τους παίκτες ο Μαρτίνς, ετοιμάζει έως 5 αλλαγές. Αρχή και δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, η σέντρα βρίσκει το τριφύλι ήδη στο μείον 6 να δίνει τον πρώτο τελικό. Φήμη για κοινή συνέντευξη τύπου Αλαφούζου Παϊρόζ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Τον τελείω συγκολάρα του Ντέλετιτς έκρινε υπέρ της ΑΕΛ το μάτς στη Ριζούπολη προς την έξοδο ο Ισμαήλ. Από εκεί που τάφησε, ο Ατρόμητος θύμισε περσινό Ατρόμητο και έτσι πέρασε από το Αγρίνιο με σκόρερ τον Ευθύμη Κουλούρη. Με τον απελευθερωμένο Ευθύμη Κουλούρη. Forza Plus κυκλοφορεί σήμερα, έτσι μην το ξεχνάτε, την επομένη των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ και η Forza Plus βρίσκεται στα περίπτερα, η πρώτη εκτέλεση. Με το μυαλό στην Μπενφίκα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε Αστέρα και Κουτσιάφτη που έκανε άνω κάτω το μάτς. Αστείο να αμφισβητείτε το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Θα συνηθίσουν όλοι στις ήττες από τον δικέφαλο, ο Ιβάν και πάλι δίπλα στην ομάδα. Πόντους, η πρεμιέρα του Σουηδού, Αμουάρντα νέο σόου. Λουτσέσκου τέλει μεν, αλλά η Φέστιο φοβερή ατμόσφαιρα και χθες στην Τούμπα. Λοιπόν, βόλεϊ, κορυφαίος ο Φιλίπποφ, εντυπωσιακές εμφανίσεις του νέου μαέστρου της ομάδας του ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Εθνικής στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νέα εποχή στις ακαδημίες, ο ΑΣ ΠΑΟΚ πρωτοπορεί και πάλι στα τμήματα που έχουν φέρει πολλές επιτυχίες. Και βεβαίως μπάσκετ. Ήρθε ο Μορέιρα χθες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Την Παρασκευή. Ήρθε και ο Γκος, την Παρασκευή ήρθε ο Γκος. Ναι. Και σήμερα περιμένουν τον για τρίτη θητεία Χατζέρ. Α, και ο Χατζέρ. Βεβαίως. Καλύτερα θα είναι φέτος ο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννικ Μορέιρα ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έπιασε δουλειά. Αισιόδοξος ο Αγγολέζος Σέντερ. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Σήμερα έρχεται ο Χατζέρ. Πότε αρχίζουν τα φιλικά? Μέτρο Σπορτ. Παίρνεις τίτλο όταν ξέρεις να κερδίζεις και στην κακή σου μέρα. Με περίεργη σύνθεση και με το μυαλό στο ιστορικό μάτς της Τετάρτης, ο ΠΑΟΚ ωστόσο βρήκε τον τρόπο να πάρει το πρώτο τρίποντο. Διαιτησία χάλια με το καλημέρα, Πρίγιοβιτς σε Παπαδόπουλο με βρήκες, ήταν πέναλτι. Ο Αστέρας έπρεπε να μείνει με 9 παίκτες. Μανώλη, έλα στον Άρη, για τον Άρη. Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο για την αυριανή πρεμιέρα, η παρουσίαση της νέας φανέλας. Καρυπίδης και Διαμαντόπουλος εντείνουν την πίεσή τους στο Σιώπη να αποδεχτεί την πρόταση. Νομίζω είναι και το τελευταίο σύριαλ που θα μας απασχολήσει στα μεταγραφικά του Άρη. Ακούγεται καιρό το όνομα του Σιώπη. Ναι, ναι. Και προσπαθούν να τον ντύσουν. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πώς κάνουν όλοι αναφορά στην διαιτησία και όταν βγήκαν οι πίνακες με τον Κομίνη να ορίζεται από την πρώτη αγωνιστική. Ήταν απλά Τετάρτη. Ναι. Έτσι, Πέμπτη, γιατί Πέμπτη ορίστηκαν ναι. οι διαιτητές. Έτσι, δεν υπήρχε παρά μικρή αναφορά στον Κομίνη, έτσι που λέμε ρε παιδί μου ότι για κάποιους μπορεί να ήταν θεωρητικά ο τέλειος ρέφερης στο παιχνίδι πέρσι της Τούμπας. Μόνο και μόνο που πήρε τέτοια εξέλιξη το μάτς, που έγιναν όσα έγιναν, δηλαδή δεν έγινε παρά μικρή αναφορά στον συγκεκριμένο ορισμό. Απλά Πέμπτη. Ήταν απλά Πέμπτη. Και... Να πούμε και για τον Ηρακλή, στα ίσα από Βεβαίως. Την ίδια αφετηρία Παπαδόπουλος και Σορούρ. Είναι Σορούρ ή Σορούρ? Σορούρ. Σορούρ, καλά το είπα. Η εγγραφή στο ιδρυτικό σωματείο και τα δεδομένα. Μήνυμα ανόδου στέλνει αύριο ο λαός του Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα. Α, αφήσαμε και την Fair Play, έτσι. Λύτρωση έβαλε πούλμα στην εστία η Τρίπολη. Το μυαλό των παικτών ήταν στην Μπενφίκα. Ο Πρίγιοβιτς κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι, λυτρώνοντας τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα. Λουτσέσκου, κερδίσαμε δίκαια το πέναλτι, ήταν κανονικότατο. Διπλό στη Λαμία για τον Άρη, αποφασισμένοι παίκτες και προπονητής, πώς θέλει να κατεβάσει την ομάδα ο Πάκο Ερέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα, αυτά και από τον ΠΑΟΚ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και... Καλό είναι την Τετάρτη να έχουμε όλοι ένα χαμόγελο το βράδυ και ας μην κοιμηθούμε πάλι. Καλή διάθεση, θετική αύρα. Υπάρχει ένα σπουδαίο παιχνίδι την Τετάρτη. Θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ για τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
Εμείς θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσουμε το Σωτήρη Δασκαλάκη που εδώ. Στην παρέα μας και αλλαγή σκητάλη έρχεται ώρα. Ο Γιάννης Ζάτσης βεβαίως. Και ο κύριος Γιώργος. Και μαυρισμένος ήρθε. Ανανεωμένος. Ναι, ναι, ναι. Και χθες εδώ ήταν βέβαια, ναι. Αλλά έχει επιστρέψει για τα καλά. Ξεκίνησε η σεζόν. Δεν θα ξεκινήσει και ο Γιώργος Συρίγος. Γίνονται αυτά. Μαζί πάνε αυτά. Μαζί πάνε αυτά. Εδώ ένας απλός παρατηρητής θα σας πάει μέχρι και θα σας συντροφεύσει μέχρι και τις 3. Εμείς και πάλι αύριο στις 12 στο ΠΟΑ 24 μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, για λίγες εμφανίσεις. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Για λίγες εμφανίσεις στην πόλη σας. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.